Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί μάχημο, δυνατό και ξυπνητό, έτοιμο να σας υποδεχθεί στο κατόφλι της καινούργιας ημέρας, να σας ετοιμάσει το κολάτσιο, το κολάτσο των ψυχικών δυνάμεων για να ανταπεξέλθουμε σε ακόμη μία καινούργια ημέρα, να οπλιστούμε με θάρρος, να οπλιστούμε με ενέργεια, να οπλιστούμε με το μεγαλύτερο βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Τι άλλο μπορεί να μας συμβεί όταν μας συμβαίνουν τόσα πολλά καθημερινά, 6 με 8 το πάρα πολύ πρωί. Πεντούλα σήμερα, 7 του μηνού, Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρος. Εορτάζουν ο Ευγένιος και ο Ευγένης. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και καλημερίζουμε και την πρώτη ανυπόμονη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μπάμπη. Τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα παίρνω, δεν έχω και πολύ χρόνο, αλλά έχω ένα δεκτάλεπτο περίπου. Α, εντάξει. Τίποτα, ψίχουλα. Μετά θα κλείσει το κινητό, θα πάρω κάρτα μετά από λίγο καιρό, δεν έχω τώρα πολλά. Αμα, γιατί δεν παίρνεις κάποιο πακέτο? Τώρα τι λέω κι εγώ. Ας αυτά, παίρνω πακέτο, τώρα άκουσέ με. Πού το ξαναβεύεις? Θέλω να τα ακούσει ο Φούρναρης, εδώ το Φούρναρη άκουε. Αν με ακούσει μετά, να ξέρει. Θα του δώσω 60 ευρώ να φτιάξει μια τυρόπιτα και μια σπανακόπιτα. 60 ευρώ, 30 ευρώ ναι, η πίτα. Ναι, θέλει να βάλει τα υλικά μέσα. Oh. Η μία θα τη φέρει, η μία θα τη φέρει εκεί σε εσάς να κεραστείτε. Έχω γενέθλια 29 του μήνα. Oh. Είμαι κρυός. Ναι. Είναι μετέχμιο αυτό, γι' αυτό θα τη φέρει. Μετέχμιο είναι, μάλιστα. Και τη μία θα τη δώσω σε μέρα. Κάπου θα τον βρω, θα την παραλάβω. Πόσα θα υλικά να βάλει? Ένα τυρί και ένα σπανάκι θα βάλει. Είναι όντως φούρναρης, δεν λέει ψέματα. Ξέρω εγώ, είναι, μάλλον. Ας αναλογιστεί. Ας αναλογιστεί ο ίδιος, είναι όντως φούρναρης. Αν αυγήνω το πιάρ μας λέει ψέματα. Είναι που λένε είσαι στα αλήθεια φούρνας. Κοίταξε, είπα θα τον δώσω 50 ευρώ, μου φάνηκαν λίγα μετά. Ναι, και λες 60, ας το κάνουμε. Είναι τα υλικά, είναι το τυρί, το σπανάκι, ζύμη, τα φύλλα. Από πού θα το φέρει αυτό το τυρί? Σιγά. Είναι και ώρα που θέλει. Το σπανάκι του Ποπάη θα βάλει και θα κάνει 60 ευρώ πίτα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Μπράβο, μπράβο. Λες εσύ είναι πολλά, 60 ευρώ. Όχι, εντάξει, τώρα μην χαλάσουμε και την πίσνα και τη δουλειά. Έχω λεφτά. Τέλος του μήνα. Να μην πάρω κι εγώ κάτι σαν μεσάζοντας. Για εσάς, γιατί κάνετε εκτελείτε εσύ ψυχοθεραπεία σε όλο τον κόσμο και έτσι. Κοινωνικό έργο. Δεν μπράβο, πες τα Κατερίνα μου. Πρέπει να μπούμε. Να μπούμε σε ένα μουσείο. Θα κλείσει το κινητό. Θα κλείσει. Άσε καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Τσαο, τσαο. Έγινε και η δουλίτσα εδώ. Business, κυρίες και κύριοι, πρωί-πρωί. Να τα ταξίδια τα ευρουλάκια. Για να μην λέτε εδώ ότι το λόγο επειδή αυξάνει την παραγωγικότητα αυτής της χώρας, κυρίες και κύριοι. Η ανάπτυξη είμαστε εμείς. Το λόγο επειδή. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Σου φέξε. Είναι δυνατό να μην δεν ακούω, αφού παίρνω πρώτος για να, ναι, για να προλάβω. Αλλά είδες από όμως. Παίρνει, από παρατέταρτο. Ναι, παίρνει, είδες τι χάνεις άμα θες να πάρεις πρώτος. Περίμενε τώρα, θα έρθουν εδώ. Θα έρθουν εδώ τώρα. Είδες όμως, άκουσα την παραγγελία τηλεφωνικός κιόλας. Ναι. Σημειώσα. Καλά, από τότε που ακούω το λόγο επειδή έχει ανέβει δουλειά κατά κόρυφα, τόσο διαφημίσεις εκεί. Ναι, πρέπει. Σοβαρά, ο Φωτιάδης, Κατερίνα. Έτσι, έπρεπε να πεις τώρα στην Κατερίνα, έχει φύγει το παιδί. Την παραγγελία σας. Εκείνη την ώρα έβγαζε σπανακόπιτα, Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτήν τη ζωή. Λοιπόν, ήταν 50 ευρώ, άσε τώρα αυτά, εσύ την ανέβασε την προσφορά σαν μεσάζοντας. 60 είπε, όχι, ανέλησε το σκεπτικό της. Είπε 50, αλλά λέει μετά μήπως είναι λιγά. Μάλιστα, 30 ευρώ η τυρόπιτα, 30 ευρώ η σπανακόπιτα. Δεν μου λες, κάτσε όμως, γιατί να βάλουμε, να την κάνουμε σκέτη σπανακόπιτα, γιατί είναι και νηστεία μετά, αρχίζει η νηστεία. Εντάξει, ναι, μία τυρί για να σπάει και μία σπανάκι. Τι άλλο θέλεις, 30 ευρώ τη μία? Όχι, το ταψί. Να κάνω και εδώ μια μπουγάτσα που ζεις, μια μπουγάτσα μικρή, ένα μικρό ταψί. Ναι, το μικρό το ταψί. Το μικρό το ταψί. Να τα στείλεις αύριο με το Φωτιάδη και τον οδηγό του.
δεν έχω τίποτε να πω. Σήμερα δεν έχω τίποτε να πω. Τα κρατάω όλα για το Φωτιάδη και τον οδηγό. Δεν θα προλάβει κανείς να πει αύριο τίποτα. Δεν θα βγουν. Τίποτα άλλο, ναι. Φίλε, χαμός θα γίνει. Τεκελαπόγκο. Εκπομπή. Πραγματικά, δεν μου λες. Ναι. Έχουμε γίνει, είμαστε πλέον, δεν ξέρω, ένδοξες στιγμές του λόγου, επειδή νομίζω έχει φτάσει στο πικ. Ναι, είναι καιρός να καταλήψουμε. Δεν νομίζω. Ή δεν έχουμε τα βάνη, ή το βαρέλι δεν έχει πάτο. Διάλεξε και πάρε, διάλεξε και πάρε. Δεν γίνεται, φίλε. Έχεις γίνει ο Άγιαξ. Ναι. Ο Άγιαξ. Της Ηπείρου. Βγάζει συνέχεια, ταλέντα, συνέχεια. Εντάξει, είναι, προσφέρουμε και εμείς κάτι σε αυτή την πόλη. Ένα κοινωνικό έργο. Συνεχώς. Καθημερινά ένα νέο που λένε. Πού θα πάνε. Για πες μου. Συνέχεια βγάζεις. Βρες μου μια εκπομπή. Είσαι ο Κρόιφ το 14. Όχι ρε παιδί μου, ποιος έβγαζε, ναι, ο Κρόιφ, ποιος έβγαζε έτσι ας πούμε παιχτάκια και τα προωθούσε. Λες εσύ για τον Άγιαξ στον παλιό με τις ακαδημίες και τα λοιπά, και μετά θα πάρουν όλοι αυτοί τα παιχνίδια στα πόδια τους, θα πάρουν τηλέφωνα, θα πάρουν μικρόφωνα στον αέρα και θα συνεχίσουν. Επανήλθε και ο Δημήτρης από Βέρεα, χθες να το πω. Τώρα ξεκινάμε. Καλύτερος όλων των εποχών. Τώρα θα κλείσω για να πάρει κατευθείαν αυτός, ναι. Καλύτερος. Έχω κάτι γραμμές εδώ, ξαναπάρε μετά γιατί σήμερα είμαι και πάλι μόνος, μην καταλήψαμε. Θέλω να πάρει, ναι. Τον έχω βάλει αυτός ο Γιώργος που πήρε χθες, ο Γιώργος, ναι. Ο Τρίφυλλος. Ναι. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε. Μας ακούει, όχι, έχει πάρει και. Μα δεν προσέχει την εκπομπή μας, έχει πάρει και άλλες φορές. Πολλές έχουμε συνομιλήσει. Ναι, έχει πάρει, ναι, αλλά χθες έδωσε. Χθες ήταν καταιγιστική η παρέμβαση. Ήταν ωραίος. Και ήταν, δηλαδή, εντάξει, όλα τα λεφτά. Όλα τα κάτι με. Ερωτεύτηκε τη φωνή του, πώς λέγανε. Για σποτάκι, για σποτάκι. Η παραγωγή, πώς λένε. Έτσι. Μάλιστα. Τσάκια, πώς λέγανε εκεί. Ναι. Για κλείσε να δούμε τι έχω τώρα στη γραμμή. Ξαναπάρε μετά. Φιλιά, τσαο. Και οτιδήποτε άλλο έχετε και θέλετε εδώ να μεσολαβήσουμε, κυρίες και κύριοι, για να φτιάξουμε ένα business plan για την επιχείρησή σας. Το λόγο επειδή μεσολαβεί χωρίς την καταβολή οποιοδήποτε αντιτίμου. Με την καλή μας την ψυχή και την καλή μας την διάθεση και την προαίρεση. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Τι έγινε. Όλα καλά. Έτσι όταν ακούω αυτή τη φωνή ξυπνάω κατευθείαν. Hangover. Επιστρέψαμε στα καθιερωμένα. Hangover γιατί? Ο Ζωλέ κρασί με μοσχοφύλλερο ανακατεμένο. Ναι, έχω δει αλλιώτικα σύλλεγω. Μάλιστα, αυτό χθες από ποια ώρα? Δεν ξέρω ρε, δεν ξέρω. Τώρα τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Είναι 6 και 11. Η εκπομπή κονσέρβα είναι? Όχι, η εκπομπή είναι, τι κονσέρβα, πάθαμε κάνω σκορβούτο, εκπομπή είναι. Χάσαμε και την ώρα και τη μέρα. Αλλιώθηκε η πραγματικότητα. Τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι του Ευγενίου. Ναι. Είναι τον Κιάνο και τον Ευγένη. Ας δεν βγαίνει ρε φίλε. Γιορτάζουν οι Τσένες. Δεν σε κατάλαβα. Γιορτάζουν οι Ευγενίες. Οι Ευγένιδες και το. Οι Ευγενίες νομίζω οι Τζένες γιορτάζουν άλλες. Η Τζένη Παλάτσινου πρέπει να γιορτάζει. Ναι, σε άλλες ημέρες. Μάλιστα. Η Τζένη Χιλουδάκη πρέπει να γιορτάζει. Από, λοιπόν, Μποζολέ με μοσχοφύλλερο ανακατεμένο. Ναι, να το δοκιμάσεις. Βεβαίως, λευκό με κόκκινο δηλαδή. Ναι, το έκανα ροζέ. Πω, τι μίξη κορυφαία ήταν αυτή. Και με τι το συνοδεύσαμε έτσι, ας πούμε? Σκέτο, ναι. Ούτε ένα μεζέ, ούτε ένα κάτι τι. Τίποτα, πήρα καμιά 8 κιλάκια και πρέπει να τα βγάλω. Μόνος μόνος είμαι πάρε. Μόνο ρε. Για την κάνω τη σόλο. Σόλο. Πάντα σόλο. Έτσι, μ' αρέσει. Θέλω να πω, ναι. Για την πρώτη θα την κάνω εγώ τσουκνιδόπιτα από τη Σαμαρίνα για να την κατεβάσω προσωπικά. Ναι, εδώ όταν θα έρθει με το ταψάκι θα πάνω την πετσετούλα. Έτσι και τα έρθρα αιμοσφαίρια. Είναι πολύ δυνατή η τσουκνιδόπιτα. Ναι, θα τα ακούσει φουρνάρι. Στο φουρνάρι. Ναι. Αγουστάρι τσουκνιδόπιτα. Oh, και εμένα μα. Γάζα και με φύλλο απλωμένο και να την ανοίγει. Πώ! Να ανοίγει το φύλλο και να στείλει λεμόνι μέσα στο τσουκνίδι αμάνω. Μα έφτιαξε. Αύριο πάμε Γρεβενά. Δεν μπορεί να τη φτιάξει, ναι, να σε κατεβάσει. Βάρσα, ρε, δυνατά. Σήμερα Πέμπτη είναι. Ναι. Καλά, ρε φίλε, έγινε. Χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο. Βάλε θέμα έρευνα. Έτσι, θέμα έρευνα, φίλια. Τσαο. Τεράστιο ο φίλο μα ο. Ο Δημήτρης, η επαναφορά, το comeback, κυρίες και κύριοι, της χρονιάς θα έλεγα εγώ, επέστρεψε μέσα από τις τάχτες, αναγεννιέται ξανά το λόγο επειδή, γιατί δεν βάζει εδώ συνέχεια το ρίξω, γιατί δεν έχω πατήσει το repeat. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μας πάμε. Ακόμα
Σ' ακούω πάρα πολύ βαθιά, βγάλε τα hands free. Τα βγάζω τα hands free. Λοιπόν, ναι. Περιμένω 8 λεπτά για να πω μια καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και ξέρετε με ένα ποιος είναι ο φίλος μου. Ποιος? Ο Καόη. Καόη, τεράστιος, λείπει. Μας ακούει καμιά φορά, παίρνει. Καόη εδώ. Να παρέμει. Γυναίκα, και είμαι και τη γυναίκα του Καόιλ. Πες καλημέρα στον κύριο Πάπη που μας καθυστερεί 8 λεπτά για να του πούμε καλημέρα. Καλημέρα, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Σάξο, τηλεφωνικά. Πού είστε, πού τους βρίσκεις κάθε μέρα, ρε εσύ, καινούριους. Εκεί που συναντιώνονται τα μεγάλα βλέμματα. Πού συναντιώνονται. Στα τοπικά μαγαζιά, δίπλα στην εκκλησία, στη λεωφόρο εδώ στην πλατεία. Σε ποια, πού, λεωφόρο πια, Δεκελία, είσαι. Δεν λέμε, λέμε. Έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Παπή? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσείς εκεί με το Λευτέρη? Έλα, είμαστε εξαιρετικά. Εξαιρετικά, έχουμε πάει με το καφεδάκι μας και είμαστε για ύπνο. Μα τώρα, πού ήσασταν, πού ήσασταν πιο πριν, δώστε μας ένα στίγμα. Έξω, βόλτα, έξω. Α, βολτίτσα όλο το βράδυ. Άρα, τη ζωάρα, τη ζωή σας να κάναμε. Κάτσε στο χώρι, Παπα-Νικολάου, περάσαμε. Ναι. Κατεβήκαμε στο παλατάκι της Φιλέας στο κρατικό. Εδώ είσαι. Πάνω, θα μιλάμε για άλλη βόλτα. Ναι. Θα δεν τα έχεις εσύ αυτά τώρα, μόνο με τον Καόιλ. Μάλιστα. Έγινε. Καλή ξεκούραση. Φιλιά, φιλιά, τσάω. Πού τους βρίσκει κάθε μέρα, ρε, καινούργιες παρέες κάνει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Τώρα τι που μπορεί να είναι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι και έξω από την πόρτα μας. Σκέρι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα ρε Πάπη, έλα. Καλώς το να, τι έγινε. Επικός Λευτέρης. Έτσι, τεράστιο. Επικός Δημήτρης. Ξαναγεννήθηκε από τις τάξεις του Στάτο Φίνικα. Έτσι. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Να ξέρει ο Φούρναρης ότι άμα πάρει για δύο πίτες 60 ευρώ, υπάρχουν όλοι άλλοι που θα κάνουν και πίτες για 60 ευρώ θα κάνουν και πίκλες. Έτσι. Να ξέρετε. Εντάξει. 60, άμα είσαι άπλας τώρα, τι, έτσι είμαστε, ό,τι να είναι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα φέρει την τσουκνιδόπιτα ο φίλος ο Δημήτρης. Εμείς θα κάνουμε καλά πυροσκή. Να, βάλουμε ο καθένας το ταπεράκι του. Το ταπεράκι του, μπράβο, και θα κάνουμε κατάσταση. Έτσι, μ' αρέσει. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ένα πικνίκ πρέπει να κάνουμε. Βασικά πρέπει να μαζευτούμε να πάμε να λιώσουμε την πραγματικότητα εκεί στη Βέρεια. Να δούμε το άντρο των εγκαταστάσεων. Ο Λευτέρης σκεφόμαι τώρα που έλεγες κάθε φορά διαφορετική παρέα. Πρέπει να σε χρησιμοποιεί, Μπάμπη, να ξέρεις. Λέω, σίγουρα. Λέει τα κομμενάκια, έλα εδώ να δεις, έχω άκρη με παραγωγούς, ραδιοφωνικούς και τα λοιπά. Μπα, δεν χρειάζεται ρε, είναι τόσο κοσμογυρισμένος. Είναι τόσο... Και τα ρίχνει έτσι. Δεν χρειάζεται. Εμείς, είπατε, φτωχοί εδώ, εργάτε είμαστε. Μα κάνει να συνεισφέρουμε στο να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά. Αυτό είναι ευλογία. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ακούγαμε Πάολα. Πριν την εκπομπή, πριν την Πάολα, έπαιζε τρύπες και για κάποιο λόγο σταμάτησε. Και τα μάτια έχει ξεκίνησει η Πάολα μετά. Έβαλα εγώ Πάολα, ναι. Εσύ έβαλε. Ναι, εγώ έβαλα. Γιατί δεν βάζω κανένα live του Πατμανίδη, δηλαδή. Δεν τα έχουμε, εδώ δεν έχουμε ηχογραφήσει άλλα κι άλλα. Έπαιζε, μπαίνω μέσα, ακούω τρύπες. Ναι. Τι γίνεται, ρε, τώρα. Είμαστε σοβαροί, παίζει τρύπες. Και παίζει 2-3 τραγούδια συνεχόμενα και κάποιο λόγο μετά σταματάνε, ας πούμε, και μένουμε εκτός αέρα. Εκτεθειμένοι. Και βάζω άρον πάλο που κι αυτή ροκ είναι έτσι κι αλλιώς, δεν έχει καμία τεράστια διαφορά. Στον ήχο. Δικιά μας είναι εντελώς να την συμπαθούμε. Βέβαια. Μάλιστα. Και αλάνι μεγάλο, έτσι. Έτσι. Πώς τα είδες τα πράγματα γενικά χθες, παρακολούθησες ή έπεσες νωρίς για ύπνο? Νωρίς έπεσα για ύπνο, τα είδα το πρωί. Εντάξει, μεγάλη έκπληξη μάζεσαι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Ήτανε βόμβα κανονική, πυρηνική. Αν αναλογιστεί κανείς τις απουσίες της United χθες. Δηλαδή, και τις απουσίες και την ποιότητα της Παρί και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είναι το κλασικό ότι ξέρεις, άμα δεν τελειώνεις τα παιχνίδια εκεί που πρέπει, δεν τα σκοτώνεις, μπορεί να την πατήσεις και έτσι και την πάτησε. Ένα καθαρό πέναλτι στο VAR, Μπάμπη, για μένα. Λες, ναι, σηκώνει συζήτηση. Για μένα δεν σηκώνει καμία συζήτηση. Καμία λες, ένας παίκτης ο οποίος πηδάει και γυρνάει την πλάτη δεν μπορεί να έχει άλοθη
ότι γύρισα την πλάτη και έχω τα χέρια απλωμένα. Mm-hmm. Το σώμα του μεγαλώνει και τελειώνει η υπόθεση λίγο, για μένα. Λίγο αλανετό, δηλαδή το πέναλτι. Ε, το θυμάσαι, ένα πέναλτι σε ένα Πάο Κάρις με Έκτορ Ραούλ Κούπερ 4-1. Για μένα αυτά είναι πέναλτι, φίλε. Μάλιστα. Ένα παίκτης οφείλει το σώμα του. Τα χέρια του να τα έχει στο σώμα του, στη φυσική του θέση. Ναι, σκεφτόμουν όμως, τώρα έκανα εγώ τα σενάρια, Ελλάδα εννοείται, Ελλάδα ημιτελικός ΠΑΟ ΚΑΕΚ, ε, και να κρίνεται ας πούμε στο 90 φεύγα, να δίνει τέτοιο πέναλτι. Σε έναν από τους δύο τώρα. Σε έναν από τους δύο. Δεν θα βγω πάντως εγώ να κάνω κολοτούμπα, φίλε. Για ναι, μένα σου λέω είναι πέναλτι. Ναι, σου λέω σε έναν από τους δύο. Τελείωνε ποτέ το μάτς, θεωρείς. Δύσκολα να τελειώνει. Ναι, ναι. Εντάξει, το έβαλα δηλαδή, το έχω κάνει αυτό το σενάριο. Ας πούμε, το οποίο θα ήταν ένα φάνταστο σενάριο εδώ και για εμάς για τα ραδιόφωνα. Μάλιστα. Περιμένουμε τώρα την πρόκληση της μεγάλης Γιούβε. Ναι, λοιπόν, μου στείλε. Για να ανοίξει το δρόμο για την κατάκτηση. Βέβαια, ωραίο είναι φέτος το Champions League. Μου στείλε χθες ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης, αν δεν κάνω λάθος. Βιντεάκι τον, την καντίνα την περιβόητη στην Κοσάρη που δεν πήγαμε, ναι. Υπάρχει. Αλήθεια. Ναι. Και κάτσα και έβλεπα. Τον είχαν πάρει από ένα τοπικό κανάλι εκεί. Κίτρινο χρώμα, έτσι. Ναι. Και κάτσα και είδα εκεί το superfood αυτό εκεί με την ομελέτα και τα μπέικο. Και, και παθαταράκουλο. Ναι. Ανέβασε το κάπου να το δούμε. Κάπου πρέπει να το στείλουμε κάπως να το κάνουμε. Λοιπόν, ήταν βιντεάκι δηλαδή παιδιού που από εκπομπή, όχι, όχι, από εκπομπή, ρεπορτάζ, τοπικού καναλιού, ναι, τοπικού καναλιού εκεί της περιοχής, ναι, βεβαίως, και έξι ιστορίας, ναι, αυτά τις δυσκολίες, ωραίο, πολύ ωραίο. Τι μεγαλία είναι αυτά. Να σε καλά, σε φιλούμε. Άντε καλημέρα στους δρόμους, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Δεν πήρα επιβιάξω το όνομά μου. Ήσουνα στην αναμονή. Ναι, να τα πούμε και αυτά. Πόσο δουλεμένη εκπομπή είδες είναι. Πόσο δουλεμένη εκπομπή. Πάσες δίνω στις γραμμές με τη φλάρα μάτια πίσω από την πλάτη. Αποστόλη, καλημέρα, καλό δρόμο, Παλκάνη. Ενθουσιάστηκε με το βιντεάκι το τι υπάρχει. Για την Κατερίνα πήρα. Που είπε και τα υλικά. Κατερίνα. 90 πάνε, τα 10 τα καλύπτουν εμείς τα φύλλα, θα τα πάνε εμείς τα φύλλα. Έτσι, τα φύλλα σίγουρα, θα τα κολλήσουμε πάνω στην πίτα. Λέει σπανάκια την ιδέα, τα φύλλα, λέω, τα πάνε εμείς τα φύλλα, πάνε 50. Πήρα κόκκινο και νοσκόλιο και το έκανα ρεζέ. Τίποτα ρε, χάος, τίποτα, αυτοί είμαστε, να εδώ. Τι να κάνω, κάθε φορά μπαίνω 6-6,5 και μετά θέλω να καταλήψω. Μετά η εκπομπή κάνει βουτιά. Τι νόημα έχει μετά από αυτό το καταιγιστικό μισάωρο. Μα το λέει η Κατερίνα και παίρνω στα καπάκια να το πω, να και τα πω στο μυαλό. Ναι. Βγαίνουν Φουρνάρη, ναι. Γιώργο, Δευτέρη, Αποστόλη. Αποστόλη εννοώ. Αποστόλη βγαίνει 7 και 10. Τι ξυπνήσει σήμερα τι 6 και 20. Μάλλον έχει μαζί με ταξίδι το παιδί. Έτσι. Και εσύ πολύ νωρίς, σηκώθηκες 6 παρά. Έχω και εγώ αγόρι, έχω, ναι. Δεν είδα τίποτα καλά που τα είπα Αποστόλη. Ναι. Κατάλαβα την καταστολή. Ούτε Αποστόλη είδε το ίδιο στην ίδια κατάσταση. Τι να δει τώρα, 10 η ώρα ανιστάζει. Το κακό στην υπόθεση είναι ότι καλά και εγώ μέσα στα χρονιά ομίλους και τέτοια δεν τα πολύ βλέπω. Αλλά το κακό τώρα στην όλη υπόθεση είναι ότι γίνανε τρομερές εκπλήξεις και φοβερές διακυμάνσεις. Απέκτησε σούπερ ενδιαφέρον. Το καλό είναι ότι δεν τα βλέπουμε αργά το βράδυ και τα βλέπουμε νωρίς το πρωί. Ναι. Κατάλαβε τι λέει. Έτσι ακριβώς. Έγινε. Φιλιά. Θέλοντας να πω ότι μας ξαναφέρνει το ενδιαφέρον γιατί εμείς είμαστε εκεί κολλημένοι με τη Super League. Κολλημένοι με την ελληνική πραγματικότητα. Τι να μας πουν τα γατάκια. Έδωσε αυτό το πέναλτι χθες στην Παρή και πέρασε έτσι ανέμακτα κιόλας. Γι' αυτό σας λέω, φανταστείτε την αντίστοιχη φάση να συμβαίνει στην ελληνική εγχώρια πραγματικότητα. Ανεξαρτήτω αν είναι ή όχι. Τελείωσε. 16 χρόνια δουλίτσα τα ραδιόφωνα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε? Οπ, καλώς τον να... Δηλαδή, τι περιμένεις τώρα, αυτή η ομάδα της Vodafone. Ο γάβρος της Αγγλίας. Έχουμε εδώ τον γάβρο του Νότου και τον γάβρο του Βόρεια. Πες τα αυτά. Σήμερα στο Μάριο κάποιος να πάρει να του τα πει. Ναι, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω, πάπη. Έτσι. Αλλά αυτό που βάλανε διαιτητή από το Αζερμπαϊτζάν δεν γίνεται. Έχει συγγένεια με τον πρόεδρο αυτός. Λες,
Έχει, σε λέω. Εμάς μας βάλα το καλό παιδί, το Σιδηρόπουλο. Ποιο Σιδηρόπουλο? Επιπέδου Champions League είναι. Ναι, καλό παιδί, σε λέω. Κάτσε ρε εσύ, να σου φέρουν, αν σου φέρουν ένα ξένο διαιτητή που διαιτητεύει σπουδαία μάτς στο Champions League και αγώνες νοκάουτ, θα πεις, α, μπράβο. Τα έχει κάνει μαντάρα σε όλα τα παιχνίδια την τελευταία που έχει παίξει. Ναι, ναι. Γιατί δεν ήταν τιμωρημένος που έδωσε εκείνο τον πέναντι στην ΑΕΚ. Τα χανούμια. Εντάξει. Με τον Ατρόμητο. Τι να πω. Τι να πεις. Ποιον θέλεις, ποιον διαιτητή θέλεις? Κανένα δεν θα σου να παίξει, να παίξει ο γυμναστής. Όχι, εγώ θα πάω. Με τις φόρμες. Και έτσι. Εγώ θέλω ένα διαιτητή να διαιτέψω μόνο ένα παιχνίδι. Εδώ σε αυτή την ομάδα του δημοσίου. Να παίζει μαζί, να σε πω εγώ τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να παίξει εσύ για να. Δεν χρειάζεται να παίξει εσύ για να μην τελειώσουν παιχνίδια. Είναι το μόνο εύκολο είναι, πίστεψε με, για να μην τελειώσει ένα παιχνίδι. Τι έλεγε ο Φουρνάρης για τις πίτες, δεν άκουσα. Τι έλεγε, παρήγγειλε, έκανε παραγγελία η Κατερίνα και είπε ότι θέλει μια τυρόπιτα και μια σπανακόπιτα και δίνει 60 ευρώ. Τι είναι αυτή, ξέρεις τώρα, είναι το είδος μου αυτό, είναι έτσι. Έτσι, πρώτος, για πες. Κορυφή, κλείσε ρε. Θέλεις να πάρεις τη δουλειά, μυρίστηκες εδώ το 60 ευρώ, δύο ταψιά πιτούλα για να φας τη δουλειά από το Φουρνάρη. Δύο ταψιά, εγώ τα δίνω 30 ευρώ. Αρχίσαμε. Στο τέλος τζάμπα θα γίνει. Πίτα. Τι 30, πολλά είπα, ένα κοσαρικάκι χαλαρά. Έτσι, έτσι. Και δώρο το μίλκο. Ναι. Και θέλω να πάω και από το... πώς λέγεται, Δημήτρης. Δημήτρης, ναι. Ναι. Έλα, καμιά μέρα τελείωνε την εκπομπή και έλα από εδώ να πάμε από εκεί να... να φάμε τζάμπα. Όχι, εγώ πλέον, δεν είμαι. Εμένα δεν με αφήνει, τι να κάνω, όποτε πάω. Ναι, 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 και εσύ κάτι σαν τον Αυλονίτη, που θα έχω τα λεφτά που έχεις. Ναι, 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 ξέρεις, εμένα δεν με αφήνει ποτέ, πάω κάθε μέρα εκεί, ξέρεις. Ναι, ναι, καλά, θα ξαναεπέμβω. Έτσι, έγινε, σε φιλούμπε, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, ρε Μπάμπη, έλα. Έλα, Αποστόλη. Για πες. Φαντασίωση του φευγάτου να το κυνηγά 40.000 υποψήφιες. Εντάξει, είναι και αυτό. Ένα, ο καθένας έχει έτσι, ας πούμε, φορμές. Δηλαδή, ο άλλος έχει να πάει με την Πάμελ Άντερσον, ας πούμε, φαντασίωση. Ο φευγάτος έχει το κυνηγά 40.000 υποψήφιες. Να δώσει πέναλτι από το κέντρο στην Τούμπα. Να πέσει ο Ματέο Γκαρσία στο κέντρο και να σφυρίξει πέναλτι, να δείξει ασπριβούλα. Αυτό έχει. Να πούμε για το Σιδηρόπουλο, όπου τον έχει αξιολογημένο η UEFA στους elite διαιτητές. Ναι, σαν αυτός που έπαιξε το. Ποιο παιχνίδι είχε παίξει, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, νομίζω. Ισπανός δεν ήταν, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ισπανός, ναι, ελίτ. Ναι, γιατί παίζει ο Σιδηρόπουλος, παίζει και νοκάουτ παιχνίδια. Δεν παίζει μόνο έναν όμιλο στις αρχές, ας πούμε, γι' αυτό. Όχι μόνο νοκάουτ και Μουντιάλ. Και Μουντιάλ, ναι, Μουντιάλ δεν ξέρω, διαιτητεύσει ήταν τεταρτός. Δεν θυμάμαι αν συμμετείχε στο φίλο. Όχι, νομίζω έχει διαιτητεύσει. Ναι, κανονικά, εντάξει, δεν παίρνω και όρκο. Παιχνίδι, δεν παίρνω και όρκο, δεν παίρνω και όρκο, αλλά ναι. Αν ήταν Σιδηρόπουλιτς, ας πούμε, θα λέγαμε, μας έφερε ένα διαιτητή από το εξωτερικό κτλ. Διαιτητάρα. Ναι, 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 διαιτητάρα. Ναι. Διαιτητάρα. Παρ' όλα αυτά, για να λέμε και το στραβού το δίκιο, εντός των συνόρων. Δέχεται μεγάλη. Ναι. Και έχει κάνει λάθη και δέχεται και αμφισβήτηση και το ένα και το άλλο. Κανένας. Είναι και η πίεση που δέχονται οι Έλληνες διαιτητές είναι τεράστια. Γι' αυτό μεγάλη λύση θα ήταν το VAR. Ναι, έτσι. Το VAR. Αλλά γι' αυτό σου λέω και παρόλο το VAR, φαντάσου τη χθεσινή φάση τι θα γινόταν σήμερα εδώ. Όποιο μάτς τώρα ήταν. Πες μου εσύ τώρα με το VAR, τη χθεσινή φάση που λέμε, αυτό. Να μην τη δώσει πέναλτι. Ναι. Έτσι. Άλλοι θα λένε ότι έχει δίκιο γιατί έχει γυρισμένη πλάτη, δεν είναι πέναλτι. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ότι το VAR είναι το μαγικό ραβδάκι που θα σώσει την κατάσταση. Γι' αυτό σου λέω. Βέβαια, από την καινούργια σεζόν νομίζουμε ότι για τη UEFA όλα τα χέρια θα δίνονται πέναλτι. Όλα τα χέρια θα δίνονται πέναλτι. Εκτός από τα κολλημένα μέσα στην περιοχή. Μάλιστα. Δηλαδή για να μην υπάρχει αυτή το... Ναι. Η πρόθεση. Οποιοδήποτε χέρι βλέπεις, δεν βλέπεις. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Του λέει, ναι, έτσι είναι αυτό έχω καταλάβει. Όχι, τι έχει να γίνει του χρόνου δηλαδή. Δεν θα τελειώσει. Δεν τελειώνει κανένα. Θα πάει στη φάση. Τι λέει μου, καλέ, το χέρι θα είναι κολλημένο. Μάλιστα. Δεν τελειώνει καμία φάση. Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να δω το φευγάτο με στην Τούμπα. Να κάνει το διαιτητή. Έτσι. Θα το είπα. Και να δω
πόσα πίδια χωράει ο σάκος του. Έτσι. Άμα θα σε ρίξει σωστά ή όχι. Σαν το πέστο, και, σαν το πέστο και θα γίνει, το θυμάσαι παλιά με την Τζοβάνα Φραγκούλη. Μετέπειτα ξανά αυτή την εκπομπή. Έτσι, ο μικρός Πασχαλάκος θέλει να γίνει διαιτητής. Εδώ θα το ικανοποιήσουμε την ευχή. Να σε καλά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Και νομίζω ότι μετά έχει ξαναγίνει με την Έλενα Κούρκουλα. Έχει κάνει το έχει πακέτο. Με αντίστοιχο για τους νεότερους ακροατές και τις νεότερες ακροάτριες. Για να μην μιλάμε τόσο παρελθοντολογικά. Ή το μια εκπομπή της δεκαετία του 80, λεγόταν το Πέστο και θα γίνει. Όπου μικρά παιδάκια εξέφραζαν μια ευχή που η τηλεόραση τους την πραγματοποιούσε. Ξέρω εγώ, να συναντήσω τον Γκάλι εκείνη την εποχή, να συναντήσω κάποιον αστέρα και τα λοιπά. Μετέπειτα μετουσιώθηκε, νομίζω πρέπει να έγινε και από την Μαρή Κυριακού σαν χαμόγελο του παιδιού και έτσι λίγο πιο make a wish και κάτι τέτοιο, έτσι σε πιο και πιο ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ευκαιρία εδώ το λόγο επειδή να ξανα... να αναβίωσει και να ικανοποιήσει τις ευχές των ακροατών. Να είπαμε μία σήμερα, έχουμε δύο μαζέψει. Μία είναι ότι η Κατερίνα θέλει δύο πίτες από το φούρναρι και η δεύτερη ευχή είναι ο φίλος μας ο Πασχάλης θέλει να διαιτητεύσει στην Τούμπα αγώνα Παοκάρης. Πάμε, εκφράστε τις ευχές σας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα Ζωή. Καλημέρα, έτσι. Από όλα αυτά που άκουσα. Ή μπορεί και αντίο Ζωή. Λοιπόν, είπαμε, ο Δημήτρης θα βάλει τσουκνιδόπιτα. Mm-hmm. Ο άλλος, ο Δημήτρης από τη Σταυρούπολη, θα βάλει σπανακόπιτα τυρόπιτα. Ναι. Πυροσκείο Αποστόλη. Ναι. Ο Φευγάτος κάνα ψόφιο λουκουμά πριν 2-3 μέρες. Ω, θα μας φέρει τον καλύτερα, δεν έχεις φάει. Που δεν σε βάζουν στο γήπεδο με αυτό. Ναι. Ελενάς το έξω. Λοιπόν, και θα μαζευτούμε να κάνουμε καθαρά Δευτέρα στο Λευκό Πύργο. Ναι, να πανηγυρίσουμε. Εκεί που έχει να πάει ο Άρης από το 1970. Μάλιστα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Έχει πάει με την Καλαθόσφαιρα, νομίζω, τελευταία φορά το 1997, δεν κάνω λάθος. Όχι, πιο μετά. Πιο μετά, πιο μετά τι πήγε να κάνει. Με Μάριο Μπόνι και τέτοια που είχε πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και κύπελο Ελλάδας έχει πάρει πιο μετά από σένα στο μπάσκετ το 2000. Μετά στο τηλεφώνημά μου θα ακολουθήσουν τα συμβολιογραφικά. Είναι το ένθετο της εκπομπής. Λοιπόν, να πω και κάτι, Μπάμπη, χθες που άκουσα. Άκουγα μια εκπομπή από Αθήνα, χιουμοριστική τέλος πάντων, να την πω, και ακούω μια που κράζουν ένα φίλο μου για κάτι που είπε για το μάτι. Είπε ότι έτσι όπως έγινε το μάτι, ήταν για να καεί. Ναι. Και έχουν κόψει αυτό το κομμάτι από όλη τη συνέντευξη. Έχει βγει στον Παπαδάκη, τον παίρνει εκείνη την ώρα τηλέφωνο και μου λέει: παίξτε ένα κομμάτι. Ο άνθρωπος είπε ότι ξεκίνησε ότι καταδικάζει όλους αυτούς, δεν λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός. Ο κρατικός μηχανισμός, όλα τα πάντα, όλα τα τετριμένα τα είπε και στο τέλος είπε και αυτός. Έτσι όπως το κάνα το μάτι. Ναι. Και παίζουν αυτό το κομματάκι. Το κομμάτι, ναι. Ναι, και βάζουν και την κυρία που το στόλιζε μετά. Ναι. Η οποία μου λέει είναι υποψήφιος με κάποιο άλλο κόμμα. Και γι' αυτό βγήκε και το στόλιζε με μαγκιά. Δηλαδή παίρνουν αυτά. Μονταζιέρα, καλά εννοείται. Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Η οποία είναι χιουμοριστική, αλλά μου λέει εκτέθηκε ο άνθρωπος. Προφανώς. Ο οποίος είναι γνωστός και του Πασχάλη. Ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Δηλαδή ακούστηκε πολύ το όνομά του. Γνωστός, μήπως πάει κάπου, είναι πρώην κάτι σε βουλευτής και έτσι, μήπως αυτά τα τέτοια. Όχι. Τίποτα, το παιδί είναι δημοσιογράφος. Εντάξει, μικρό το κακό. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Εντάξει, ό,τι θέλω μπορώ να σου κάνω κι εγώ, να σου απομονώσω φράσεις, εκφράσεις και να σου βάλω λόγια που δεν έχεις πει. Εννοείται. Θα λες κάτω πατεραϊκός. Ναι. Μπορώ να σε βάλω εδώ και να λες ότι κερνάω στον Μπατμανίδη. Περιμένουμε και τηλεφώνημα από τον Μπάφη να μάθουμε τι έγινε, έχει φάει από Έχουμε, σίγουρα θα. Έχω μια αγωνία. Έχω. Μια αγωνία και ο κύριος Μπάμπης όλο μας πιστολιάζει. Δεν μας λέει τι έκανε εκεί στο Πετρίτσι όταν λιποτάχτησε και εμείς καθόμασταν και φιλούσαμε σκοπιά για αυτό να. Θα μας τα πει. Φιλιά. Καλημέρα. Για να δούμε εδώ γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα και εδώ η γραμμούλα. Χαίρετε. Να το σε υπολοδομία.
θα συμπληρώσω τον φίλο του Μπάτση. Κάτσε, και ήθελα να κάνω και διάλειμμα κιόλας, άμα αρχίσεις και λες τώρα για τα ρεύματα. Λίγα και σοβαρά και αληθινά. Να συμπληρώσω στα σωρακοστιανά που είπε ο φίλος ο Παοκτσής. Θα πάω κι εγώ, θα φέρω φασόλια πρεσπών. Να, μάλιστα. Έχει φασολοπαμπάδες και τέτοια. Καλύτερα. Ναι. Και άντε μπράβο, ναι. Και προηγουμένως κύριε παραγωγή είπατε μια αναλήθεια, δεν δουλεύει ο κρατικός μηχανισμός. Ναι. Εδώ και 10 χρόνια μέσα στην Τούμπα δουλεύουν όλα ρολόι. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να το λέτε αυτό. Τι σχέση έχει ο κρατικός μηχανισμός με την Τούμπα που είναι ιδιωτικού, καμία. Ιδιωτικού δικαίου. Κατάλαβε. Nah. Λοιπόν τώρα είμαι Άγιο Πρόδρομο μέσα στα μάξι ρε μάκα και σας ακούω και λέει μείον 3. Μείον 3, τι λες ρε, εδώ έχει ζέστη, κάμε. Παναγία. Ναι. Στο μεταξύ είναι έτοιμο να σκάσει ο ηλιός εδώ πρωί και βράδυ. Αφού είναι παγωμένο ρε παιδί μου. Σοπαρε, μείον 3 στον Άγιο Πρόδρομο. Και είναι, έτσι είναι, εδώ έχει 10 βαθμούς. Για να διατηρούν τα σουβλάκια σε καλή κατάσταση, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, άκουσε με τώρα, άκουσε με. Εγώ απρόσκλητος, επειδή αύριο θα είναι ο Μάικλ Τζόρνταν θα έρθω ντυμένος κι εγώ. Έτσι. Θα έρθω με το φιλαράκι μου να το γνωρίσω και μ' είχε καλέσει όταν τον είπε σε ένα Παρασκευή. Καλά, δικό του είναι το μαγαζί. Όποιο θέλει καλή. Όχι, άκου, το λέω και από τώρα όσοι ακούνε, αύριο, εγώ τουλάχιστον, όσο και να με κολατρήσουν, δεν μιλάω καθόλου. Ούτε αύριο δεν έχει αθλητικά, αύριο τα κέλα πόγκο. Εδώ. Έτσι, θες από τώρα να ξέρουνε. Σαρπαντίνες. Όποιος μιλάει αθλητικά, θα τον κόβεις. Θα τον κόβει αύριο, Φωτιάδης. Μιχάλης Forever, ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάικλ Τζάκσον. Όλα, έτσι. Ο Μάικλ Νάιτ θα σου πω εγώ. Μάικλ Νάιτ και Μάικλ Κουρμπατσόβ και Μάικλ Σουμάχερ και... πάντα. Μίκα Χάκινεν, αύριο Μιχάλης Φορέμπερ. Κλείστε τώρα τα ράδια, αύριο αξίζει εκπομπή. Όποιος μιλήσει αθλητικά, κόβεται. Και θα φέρω και τα τέτοια προσφόρα. Έγινε, σε κερατούμε. Φιλιά, τσάου, τσάου. Να μαζευτούμε εδώ αύριο να κάνουμε το πιο μεγάλο πρωινό πάρτι. Δεν θα περιμένει κανείς ότι μπορεί να διεξαχθεί. Λοιπόν, 6 και 35 πρώτα λεπτά θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα. Καταιγιστικό. Βγήκαν όλοι, τα είπαν όλα. Τι νόημα έχει πλέον η εκπομπή. Κάπου εδώ να σας απογειώνει και τα λοιπά. Όχι, έχουμε μπροστά μας δυνατό λόγο επειδή. Σαν περιόδους, δεν είμαστε λίγο σαν το μπάσκετ. Τέλος της πρώτης περίοδου. Ερχόμαστε για την δεύτερη καταιγιστικότατη. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στον Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 7 του Μαρτιού. Πάρτι στις 7 του Μάρτη. Το ενθυμίστε το σύνθημα σαν σήμερα το 2004 είχε ακουστεί για πρώτη φορά. Τότε που μετά από 11 χρόνια η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή και μετά το Κάζο του 2001 επέστρεψε στην εξουσία εξασφαλίζοντας άνετη πλειοψηφία 165 εδρών με ποσοστό 45,36% έναντι 40,55% και 117 έδρες του ΠΑΣΟΚ, σύνολο δηλαδή 85-86% δικοματισμός. Αυτά αναλύουμε λίγο έτσι την παλιά την ιστορία που... Αν ανατρέξεις τώρα σε συζητήσεις, όλοι θα πούνε εγώ ποτέ δεν ψήφισα τα κόμματα της εξουσίας. Ουδέποτε σε. Πάρτι στις 7 του Μάρτη, πάρτι κάθε μέρα. Και στις 8 του Μάρτη αύριο εδώ στο λόγο επειδή. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Συγγνώμη που σας αναζαλίζω, θα είμαι πάλι σύντομος. Ξέχασα να πω, εκτός από τα φασόλια πρεσπών, αύριο θα έχω και κουλούρι. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι στήσιμο κατά το κουλούριο πρωτάθλημα. Τα λέω όλα σήμερα γιατί αύριο θα με ζαλίζουν, αλλά θα τους πω όλους τα πούμε. Λοιπόν, και να πω για τον αδερφό τον Φευγάτο, ότι δεν μασάει. Μη σου φέρει κανένας κανένα σωλήνα βέβαια, Σωλήνα. Λέω εγώ τώρα, ας πούμε, πριν το πει οποιοςδήποτε άλλος κανένα τέτοιο. Δεν το πιάσες. Είναι, όχι καθόλου. Εντάξει, δεν πειράζει. Άστο. Άστο, τα πούμε από κοντά. Ναι. Λοιπόν, οπότε ο Φευγάτος τι να κολλώσει με στην Τουμπαρία, αφού έχει μπει το δίχτυ. Ναι. Ποιος να μπει μέσα. Τώρα τα παρόκια γίνανε καλά παιδιά. Όταν έρχεται ούτε, το τέτοιο. Ούτε μισός δεν θα σκάσει. Οπότε άνετα, αλλά
με τέτοιες κοιλιές να πούμε πού να τρέξεις πάνω κάτω. Mm. Να πάω το βοηθήσω εγώ να πούμε. Να, ναι, να σηκώσουμε το ξύλο δύο. Ναι, οπότε, ναι. 20.000 τον ένα να κυνηγάνε, 20.000 τον άλλον. Αυτό. Ναι, έτσι, μπράβο. Να το μοιράσουμε τη δουλειά στη μέση να πούμε. Και όποιος αντέξει. Και ξέχασα να πούμε τον μέγιστο των Μιχαλάδων, τον Ρακιτζή. Αύριο και Ρακιτζής μέσα. Θα ετοιμάσω μουσικάρες αύριο. Δικό σου για πάντα. Έτσι. Έγινε. Φιλιά. Και θα σκάσω εγώ τη μένος 100% το κάνει. Να μην έχουμε. Μα την Παναγία έχω όλη. Μα την ξέρουμε. Έτσι. Θα έρθω κι εγώ. Μα τώρα βρήκα και τον Μπουφά να πούμε. Θα έρθω κι εγώ ντυμένος. Μόνο η Κέλλη Μαγγίλης θα μας λείπει. Έτσι. Τι να κάνουμε, η πρώτη πρωταγωνίστρια. Ξέρεις τώρα, μέσα στο καλοκαίρι θα γυριστεί το νούμερο 2. Top Gun. Ετοιμάζεται και Rambo 5. τώρα που βγάζουμε την κομματάρα. Ναι. Τώρα θα κάνεις κουμάντο. Έγινε, φιλιά. Τσάου, τσάου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Βαμπή. Έλα. Εντάξει, κάνουν όλοι ντούξες μόλις ανοίξει εκπομπή. Και μετά ησυχία σιγά. Μετά ησυχία, ναι, δεν την πετά τίποτα. Τα είπαμε όλα, ξεθυμάναμε αυτό. Ξεχαρμανιάζαμε. Λοιπόν, να πω στο Top Gun πιο πιθανό είναι να βρω εγώ χρυσάφι στον κήπο μου φυτεύοντας λουλούδια παρά να κάνει αυτό και τη θεία στην Τούμπα. Έτσι. Λέει τώρα τι θα ήθελα να φαντασιώνονται. Εντάξει, οκ. Καθένα. Σε τι ωραία μετανιώνει όταν σε κυνηγάνε 20.000 άτομα, έτσι. Ο καθένας για εσύ τώρα μπορεί να έχεις φαντασίωση να βρεθεί σε ένα εξωτικό νησί, ας πούμε. Ο καθένας, τα όνειρα είναι δωρεάν. Δεν είναι σαν τις πίτες δωρεάν, 60 ευρώ του φουρνάρι, καταλάβεις. Πάντως καλή προσφορά του Φευγάτου, έτσι να τα πούμε γι' αυτά. Ναι. Ένα εικοσαρικάκι, δύο πίτες, αυτή είναι η σωστή τιμή. Ναι. Άντε βία, να πω 30, μεγάλη δυσκολία. Μην μπερδεύεστε, αυτή δεν ήταν προσφορά, μάλλον δεν ήταν η τιμή που προσέφερε ο ίδιος ο Φούρνας, η τιμή που προσέφερε ο πελάτης. Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα. Οπότε εσύ δεν μπορείς να πεις, πάρε τόσα, φτιάξω, τι, εννοείται. Μάλιστα, έγινε. Λοιπόν, φιλιά, τσάω, τσάω, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, μπάσμα. Έλα, αγόρι μου. Φίλε, την Κυριακή 7 η ώρα θέλω να πάω σε ένα πάρτι μας και δεν ξέρω τι να ντυθώ. Σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι. Θες να σε βοηθήσουνε οι φίλοι ακροατέ. Γιατί τώρα με στις Ελλάδες τη χασούρα που έχω. Με μπαίνουν διάφορες. Για πες, έτσι, τι σου ήρθε τώρα με στη ζαλούρα σου. Ιβάν Σαββίδης. Ιβάν Σαββίδης να ντυθείς, ναι. Μάλιστα. Να πάρεις ένα όπλο και να μπουκάρεις, ξέρω εγώ, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα έχω κομπούρι. Ή να πάρεις, ας πούμε, μία τροπεοθήκη και να αρχίζεις σιγά σιγά να τη γεμίζεις. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Άλλο, δεν μ' αρέσει. Άλλο. Τι άλλο ήθελα να πω. Θέλω ο Φουρναρίς να δώσει τη διεύθυνση να κατέβω κάτω με έτοιμα βρασμένα τσουκνίδια. Να κάνουμε μια τσουκνιδόπιτα και από πάνω να ρίξουμε και σε σάμι. Ναι, θα την ονομάσουμε λογοεπιδόπιτα. Να δώσουμε. Ναι, 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 ναι. Στην Τερψιθέα της Σταυρούπολης είναι, να σε πάω εγώ. Τερψιθέα, ναι. Να το βρούμε, έγινε. Έγινε, φιλιά, δώστε ιδέες. Δεν μου λες πού είναι αυτό το πάρτι. Πού είναι αυτό το πάρτι. Είναι κάτω στη Βέρεια, στη Λέσχη Αξιωματικό Φρουράς Βέρειας. Μάλιστα, στη Λέσχη Αξιωματικό. Πάρτι με ζωντανή μουσική live. Ντί σου καψιμή, ξέρω εγώ. Ξέρω ότι πάρε μια τοστέκη. Πάρε μια τοστέκη εκεί πέρα, φαντάζομαι να ντυθώ πλάκα μου. Ναι, πάτα μια τοστιέρα εκεί πέρα μερικά κουρασανάκια και θα σε κομπλέ. Θα βγάλεις και λεφτά. Έγινε. Φιλιά, μάλιστα, με την ηγεσία σου, με την στρατιωτική, ο φίλος μας ο Δημήτρης. Θέλω να του δώσω τι ιδέες, λέει, δεν ξέρει τι να ντυθεί για να παρευρεθεί σε ένα μπαλ μασκέ. Απάρτη, καλημέρα στην Γραμμούλα. Στο επιτόπου, ναι. Να προτείνω το φιλαράκι του Δημήτρη, ναι, ναι. Δεν έχει κάνει μαρακές. Ναι. Να ντυθεί λεγιονάριος, λεγιώνα των ξενών. Ωραίο, ωραίο, ναι. Ναι. Και κάτι άλλο, αυτοί οι νομάδες που είναι μέσα στην έρημο, ναι. Με κάτι χλαμίδες από πάνω, να ψηλοβαθεί η Μήμαυρος, ξέρω εγώ, ή η Καζαμπλάνκα και έτσι, αστησί, Καζαμπλάνκα εκεί δεν γίνεται. Η αρχή μιας υπέροχης φιλίας θα είναι αυτή, μάλιστα. Ναι, ρε, στον Καζαμπλάνκα, ρε, πώς το λέγανε εκείνη την εργάρα που έπαιξε. Ναι, ρε, αυτό σου λέω. Είπα το τέλος τώρα, μην το δείτε. Α, τέλος πάντων, ναι. Να, πάτε και το δώσαμε. Και να πω το ξύτο φίλο που μίλησε
προηγούμενα, ότι επειδή έχω παίξει και ξέρω, να το επιθυμίσω, ότι και μέσα στο Παλέ σε Άρης ΠΑΟΚ, και μέσα στο Κρατικό σε Άρης ΠΑΟΚ, και τελικό Ευρωλίγκας. Κρατικό φαβάζουν εννοείς το Καφτατζόγλιο ή το Παλέτε Σπορ. Τέλος πάντων, το κλειστό της Πηλέας. Έτσι ακριβώς. Δεν μιλάμε τώρα τέτοια, ετοιμαζόμαστε από σήμερα για αύριο. Ναι, καλά, δεν τα λες. Να επιθυμίσω σε όλο το κοινό, χωρίς να το παίξω μαϊντανός, έπαιξα το τελικό της Ευρωλίγκας του 2000, Παναθηναϊκός Μακάμπι, που ήταν... Α, ήσουν αμέσα. Τι που ήταν μέσα, ρε, χρονομέτρηση. Και από φωτογραφία που ήταν από πίσω μου ο τέτοιος. Για αυτό το πήρε ο Παναθηναϊκός. Καταλάβαμε. Μάλιστα, τα δευτερόλεπτα. Το 9 πόντους, ρε, την έκανε τέτοια τη Μακάβη. Μάλιστα, έγινε. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, όλοι θα βγαίνετε από δύο φορές. Εγώ θα βγαίνω στις φορές που στάζω. Εντάξει, τώρα πάμε στις τρεις. Το δύο είναι δεδομένο. Πάμε για τρεις ο καθένας. Λοιπόν, να ενημερώσω το φιλαράκι μου ότι έχω νιώσει πως είναι να σε κυνηγάνε καμιά κάτω άτομα. Τι ο Καρλιούς μπροστά μου ήταν. Τι Καρλιούς. Πολύ κυνηγό, όλη την κλειά του εγκατέβηκα χίλια. Έτσι. Εκεί είναι που ανακαλύπτεις το τι δυνάμεις έχεις μέσα σου που δεν τις γνώριζες. Δεν είναι, ρε φίλε, αυτά τότε παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα, Πάπη. Αγνά, αγνά, το ξύλο ήταν ωραίο. Αγνό δεν είχε κέρατα και χαρτιά. Όχι, όχι. Κέρια, αυτό. Τι βλακίες τώρα. Όχι, δεν το. Μακερώματα και τέτοια. Άστα αυτά, άστα αυτά. Ωραίο, ωραία. Εντάξει, να πω το φίλο μου το Ρεβανί. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να αντιθεί τίποτα, μια χαρά είναι. Έτσι λες. Όχι, κάτι πρέπει να βάλει πάνω του. Τι. Ναι, ρε, να μεταφύστη. Η εκπομπή είναι ήρεμη όταν θέλω εγώ. Γίνεται άγρια όταν θέλω εγώ. Και το ξέρεις αυτό. Έγινε. Άντε φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Ας ντυθεί ρε Βανί, ξέρω εγώ. Ρε Βανί, να βλέπει κύκλους. Μουα, μουα, μουα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Το Άγιο Βαρ. Έτσι, το Άγιο Βαρ γιατί. Θα σου πω. Παίζω τα δύο ματσάκια χθες. Χθες παίζει τα δύο ματσάκια, ναι. Τη Μάντσεστερ την παίζω άσο. Να κερδίσει Παρί δηλαδή. Μα στέλνει στο κουβά. Ναι. Και παίζω Πόρτο άσο να τελειώσει άσο στο μάτσο. Ναι. Κερδίζω από εκεί. Ωραία. Και βλέπω 9 απόδοση. Στο να κερδίσει Πόρτο στην παράταση. Ναι. Βάζω ό,τι λεφτά έχω και δεν έχω. Να βάλει γκολ δηλαδή η Πόρτο. Πόρτο στην παράταση. Και έρχεται αυτό το Άγιο Βάρ. Το Άγιο Βάρ. Εντάξει, ήταν πέναλτι εκείνο, ήταν πολύ πιο. Ήταν, αλλά δεν το σφίριξε πρώτο χρόνο. Ναι, δεν το σφίριξε πρώτο χρόνο, όντως. Όντως, ισχύει. Πήρε την συμβουλή, αλλά εκείνο φάνηκε για διαγυμνό οφθαλμού. Δεν σηκώνει συζήτηση. Ναι. Και έτσι κέρδισε εις διπλούν. Χάρη στην. Για απόδοση, δηλαδή όσα είχα τα. Μπράβο, μπράβο. Να πούμε και τα ποσά 25 ευρώ έβγαλα. Εντάξει, γιατί άσχημο είναι, τι, μια χαρά. Πίνεις 3 ποτάκια, 4. Μια χαρά γίνεις. Δεν τα βγάλω ακόμα, θα τα επενδύσω. Έτσι, έτσι. Παίξ τα όλα, τι είναι, πού να τα παίξεις, να τα χάσεις. Θα σου βρούμε κάτι. Σίγουρα ξελώσα κάπου που έχει βάρ. Έτσι. Εδώ σε θέλω, ναι. Έχει σήμερα Europa League, δεν έχει, έχει. Έχει. Α, έχει, χαμπάρι δεν πήρα. Α, μάλιστα, θα τα δούμε αυτά. 8-9 ματσάκια τα έχει. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε το κοινό που μας ενημερώνει για την επικαιρότητα. Όχι, και ο πατέρας μου δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί μπερδευτήκαμε. Έγινε κλήρωση. Ναι, πότε έγινε κλήρωση, ναι, όντως έχει, επειδή είναι περισσότερα έχει τα παιχνίδια. Έχει κλήρωση και έχει μάτι. Ναι, ναι, έχει τη φάση το 16, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα πάλι είχε γι' αυτό. Εντάξει. Οκ, μάλιστα. Α, σε καλή μεριά. Έχεις αρχίσει να γίνεσαι στεγνός, στιγνός και δεινός παίκτης του. Έτσι, έτσι. Γκουρού, γκουρού θα λέω. Όχι, ο Δημήτρης από Βέρεια. Α, Δημήτρης από Βέρεια. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Μεγάλη επιστροφή, μεγάλο που λένε. Ναι. Μερκούρης, ποιος ξέρει, θα έχει βγει τώρα. Ναι, θα έχει βγει τώρα για Θεοφάνεια κάπου. Για Θεοφάνεια. Σε φιλούμε. Τσάω, καλημέρα, καλημέρα. Μας περίμενε η γραμμούλα, καλημέρα. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Prodigy. Τι γίνεται αγόρι μου? Καλά είσαι? Μια χαρά εσύ? Τρέλα. Έτοιμο αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο σύντροφος από τη Βέρεια μπορεί να ντυθεί περσικό χαλί. Ω, καλό και αυτό. Το έχει περιγράψει πολλές φορές. Ναι, 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 που γίνεται. Από εδώ χρώματα, από εκεί χαμός. Ναι, ναι. Αλλιώς η πραγματικότητας, κύκλοι. Ναι.
Μπορεί να αυτοσχεδιάσει βέβαια όπως θέλει, αλλά του δίνω αυτή την ιδέα. Είναι, είναι και αυτό μέσα μπαίνει. Αλλά θα πρέπει να σέρνεται. Μπορεί να το κάνει με, αν με μπερδέψει λίγο μποζολέ με μοσχοφίλερο, μια χαρά γίνεται. Δεν το πράξει. Α, τώρα που είπες για τα ενοπνευματώδη, Μπάμπη, ναι. Αληθεύει ότι πίνεις τέτοιο, όπως το λένε, τζιν. Τζινάκι, ναι, ναι, ναι. Η μάρκα που αρχίζει από τα αλφα. Ναι, ναι, ναι. Α, όχι. Όχι, 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 όχι. Από, τώρα, από B αρχίζει. Από B. Α, το από B. Ναι, ναι. Α, γιατί, εντάξει, θα το χαλάσουμε. Άμα θες να μου φέρεις ένα μπουκαλάκι, θα το πιω, δεν. Καταρχήν είναι το όνειρό μου, μιας και έλεγες προηγουμένως να πραγματοποιήσουμε όνειρα και τέτοια, είναι να σε δω κάποια φορά live. Α, μεγάλο όνειράκι. Τι να σε πω. Τι να σε πω. Και δύσκολα, ακατόρθωτα. Εντάξει, άμα δουλεύεις βάρδια. Θα έρθω, θα έρθω μια μέρα έτσι να σου τραγουδήσω. Ναι, θα έρθω μια μέρα να σου κάνω καντάβα. Αυτό που είπες τώρα, αύριο παίζεις σε Γρεβένα που είναι ιδιαίτερη πατρίδα. Α, πολύ Γρεβένο παίζεις στην εκπομπή εντωμεταξύ. Ναι. Ναι, ναι. Έχουμε και άλλους ακροάτες που μας ακούνε από τα Γρεβένα. Γενικότερα. Καταγωγή. Ωραία. Τα χαιρετίσματά μας στα πανέμορφα Γρεβένα. Έτσι, έτσι. Αύριο εκεί στο Φούιτ θα γίνει σφαγή. Καλά. Μπάντα παίζεις ή DJ. Μπάντα, μπάντα, μπάντα. Full μπάντα. Ηλεκτρικό ήχο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε σύσσωμη. Απλά είναι στα Γρεβένα, ρε πλερό για να πάμε. Τι νομίζεις. Έχουμε να, κάποια φορά να σε δω live. Μακάρι, αυτό, μακάρι να είναι αυτά τα όνειρά σου. Έτσι. Και είπαμε και να παίζεις και πρώτη. Εννοείται, εννοείται. Φιλιά. Άντε, τσα, 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 τσα. Τι είναι, διώξει τώρα τι όνειρα έχει ο κόσμος. Να δει Μπάμπη Πατμανίδη live. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Να το στα Γρεβένα. Στα Γρεβένα, τώρα μας ακούνε κιόλας σε κάποια δόση. Είσαι με κάλφι μιλιά. Ναι, τι πώς. Και εγώ αυτό είπα, δεν βγαίναν υπότιτλοι. Yeah. Μου το είπε, έχεις μεγάλη φαμελιά, αλλά μου το είπε χωρίς τα φωνία, mm-hmm. και δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, να βοηθήσω τον φίλο τον Δημήτρη. Βεβαίως. Δημήτρη, αντιθείς Αριανός. Mm-hmm. Λοιπόν, δύο πόρτες και ένα σειρματόσχηνο. Δύο πορτάκια θέλεις μπροστά και ένα σειρματόσχηνο κανονικά από πάνω. Δίνες ασανσέρ, θα είναι πετυχημένο, πιστεύω. Μάλιστα. Εντάξει, δεν. Μην τον μπερδεύεις τώρα τόσο με τόσα λοιπόν, κατασκευαστικά. Μπορεί να ντυθεί, άμα θέλει, εναλλακτικά και ο φίλος τώρα που πρέπει να είναι στη Γαλάτισσα και εκεί πέρα δεν έχει οι Ισραηλίτες να βγουν. Είναι αυτός που τους έσφαξε, ο χρονομέτρης. Ναι. Να βγουν να, τον, να του εξηγήσουν το όνειρο. Λοιπόν, τον κυνηγάνε, λες, στο Μακάμπι, στο Μακάμπι τον κυνηγάνε. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αύριο που θα έρθει ο μεγάλος Μιχάλη, αύριο που θα έρθεις και θα ντυθείς εκείνη την επιτυχημένη τη Λαχιοπόλη, φέρε και λαχεία να πουλήσεις, κανονικά να βγει και το κάτι της. Έτσι, έτσι. Εκτός αν πάει από το φούρναρι, ρε παιδί μου, και ντυθεί φούρναρι. Ναι, αμορτή. Και βάλει ραφάκια ψωμί κανονικά και έρθει φούρνος. Ξέρω εγώ. Δεχτή, βέβαια, βέβαια, για να είμαστε δίκοι, δεν θα είναι μόνο στο Μιχάλης. Θα έχει και οδηγό μαζί. Θα είναι και ο Δήμος. Μεγάλη μορφή. Νοείται αύριο. Λοιπόν, περιμένω τις βαρισίματες δηλώσεις του οδηγού. Έτσι. Αύριο. Λαλίστατος, θα τα πει όλα. Και τη ρετσέρβα, μια φωτογραφία. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Έλα. Έλα, αγόρι μου. Το βρήκα. Το βρήκες κιόλας, ούτε καν μπορέσαμε να συνδράμουμε. Θυμήθηκα αφού έχω φέρει στολή Βεδουίνου. Πω 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 πω. Τα καπτάνια τα μακριά παπούτσια σαρίκια. Τώρα θα κατέβω το απόγευμα στη Βέρεια να αγοράσω ένα ρίμπα γυαλί μεγάλο. Πω 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 πω. Και να γουστάρω έτσι Βεδουίνους. Ναι ναι ναι. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ τώρα. Χαλί δεν μπορώ να αντιθώ γιατί έφερα ένα χαλί μαροκάνικο τείχο τείχο. Πολύ μεγάλο είναι. Μου θυμίζεις, μου είχε φέρει ένας φίλος από το Μαρόκο και εμένα στολή κανονικά ένα, μια άσπρη κελεμπία και την έχασα το γίδι. Εγώ την πήρα σε πλε σκούρο χρώμα με χρυσαφή σχέδια επάνω και το σαρίκι είναι ολόλευκο. Πω, 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 πω. Έτσι μπορεί, δηλαδή εν ολίγης θα ντυθείς επενδυτής ποδοσφαίρου. Ναι. Πάνε πάρε και τη Βέρεια. Πες ήρθα εγώ, μοίρασε εκεί δολάρς, πετροδολάρς. Έτσι, μάλιστα, έγινε. Πάμε, τσάω, πάμε δυνατά, πάμε γερά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Να πω το προπροηγούμενο το φίλο που είναι μόνιμα εκτός θέματος. Παρόλο που μιλάμε στο λόγο επειδή δεν θα λέμε χαζαμάρες στον αέρα της πόλης,
Γιατί δεν θα μιλάμε για σφαξίματα και για Εβραίους και για αυτά όσον αφορά τον μπάσκετ, γιατί σαν χρονομέτρης δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Mm. Όταν σταματάει ο χρόνος πρέπει να σταματήσεις και να βγει ένα κόκκινο λαμπάκι. Αλλά όταν είσαι εκτός... Στο παλέ λίγο, τα παλιά τα χρόνια ο χρόνος είχε μια διαφορά. Καμπυλωνότανε λίγο βέβαια, επί άραιος. Καράκι, όταν σφυράει ο διαιτητής, ναι, χώρια που σταματάει, ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι. Mm-hmm. Κατάλαβες. Μάλιστα. Επί Γιάννη Ιωαννίδη, γενικά όπου έπαιζε ο Ιωαννίδης λίγο καμπυλωνόταν ο χρόνος. Μαγκές τώρα, μπλαχομαγκές τώρα, του μιλάω στα ίσια γιατί ναι, παρόλο που μας ήξερε ότι είμαστε Αριανοί και αυτά και παίζαμε η Άρη ή τίποτα άλλο, έπρεπε να κάνει το show του, κατάλαβες. Mm. Και τρογιά βέρτα γιατί... Και, α, ξέχασα να πω ότι στον τελικό ήταν και Κοτλέμπα παρόν. Κοτλέμπα, τώρα που να ξέρουν οι παοξίδες που ήταν ο Κοτλέμπα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις τεχνικές ποινές έχει φάει ο Ιωαννίδης. Γιατί οι γυμνασίαροι που καθόμασταν εκεί, γιατί εκεί εμείς προστατευόμαστε ακριβώς. Δηλαδή όταν με τους διαιτητές τρώγαν τεχνικές ποινές, ψιλοξυσπούσαν στη διαιτησία ή διάφορα, βαρούσαν το χέρι κάτω στο τραπέζι, όχι και καλά να πούμε ένσταση και όλα αυτά. Mm-hmm. Οπότε φώναζε ο γυμνασίαρχος τον πρώτο και έλεγε ρίχτου να πούμε. Ναι. Α, τώρα για το φίλο του Δημήτρη, ναι, που είπα εγώ, ας πούμε, για, δεν ήξερα τη λέξη, δεν θυμόμουν, Βεδουίνος, άμα έχει τη στολή, άμα νοικιάσει και μια καβίλα και σκάσει με την καβίλα, βέβαια. Θα ντυθεί Φωτιάδης μετά. Φωτιάδης γαμπρός. Όλα σκάσει με την καβίλα, τέλειωσε. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι ο Λευτέρης έμπαινε με ποδήλατο σε μπαρ. Θυμάστε, τι σε πήρα έτσι, έτσι, ναι. Δεν έχει. Δεν έχει μια καβίλα τώρα και να σκάσει με την καβίλα μέσα στο χορό. Έτσι. Να γίνει. Χαμός. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα για τον προηγούμενο τυρανό. Ως αθλητική εκπομπή, έτσι πρέπει να πράττουμε. Ναι. Τα κόκκινα φωτάκια συνήθως τα έχουν αλλού, τέλος πάντων. Mm. Ας το ψάξει αυτό με τα κόκκινα φωτάκια. Δηλαδή, αν τον έχουν χειριστεί για το κόκκινο φωτάκι, ας το ψάξει. Θα μπορούσε λίγο, να είναι ελεγκτή σενάριες κυκλοφορίας, επίσης. Παροφύλακα. Ναι, και αυτό, και αυτό. Μάλιστα. Και αυτό. Ωραία. Λοιπόν. Έγινε. Τα λέμε. Τσάω, 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 τσάω. Καταιγιστική και η δεύτερη περίοδος του Λόγου Επειδή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4, θα οδηγηθούμε στη μικρή μας ανάπαυλα, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή ημιχρόνιου, όπως λέγαμε, μιας και πιάσαμε τα μπασκετικά, να δούμε και τι έγινε στο NBA, τα ξημερώματα. Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves 131-114, Washington Wizards, Dallas Mavericks 132-123, Charlotte Hornets, Miami Heat 84-91, Atlanta Hawks, San Antonio Spurs 104-111, Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers 113-107, New Orleans Pelicans, Utah Jazz 104-114, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers 108-107, Phoenix Suns, New York Knicks 107-96. Αυτή τη στιγμή στη 4η περίοδο στο 6ο λεπτό, Sacramento Kings, Boston Celtics 90-93. Χθες η Boston μέσα στο Warrior κατατρόπωσαν εκεί την ομάδα του Stephen Curry και των λοιπόν, και Los Angeles Lakers, Denver Nuggets 57-76. Οι Lakers είναι εκτός playoff, είχαν 1% πιθανότητα. Η γραμμούλα μπορεί να περιμένει λίγο. Μόλις επιστρέψουμε, εδώ θα είμαστε δυνατοί και ακμεότατοι. Μείνετε συντονισμένοι. Πάνω στο μαγικό χαλί της εκπομπής ταξιδεύουμε απ' άκρη σ' άκρη στον πλανήτη. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, συντροφιά σας καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8. Δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρεούλα μας. Ανοίγει τα ματάκια του και ανοίγει και τα αυτάκια του. Καλημέρα στη γραμμούλα που δεν ξέρω αν είναι τόσο στην αναμόνη. Καλημέρα. Γεια σου Μπάμπη, εγώ πάντα θα σε περιμένω γιατί το αξίζεις. Μάλιστα. Και σαν εκπομπή και σαν άνθρωπος, έτσι. Να, τι καλά λόγια σήμερα μου λέτε ρε παιδιά, δεν είναι. Όλα Μπάμπη, εσύ είσαι ο άνθρωπος. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, ναι. Μέγα το πει το όμικρο και το σίγμα κεφαλαία γράμματα. Άνθρωπος. Μάλιστα. Ανακάλυψη, ναι. Λοιπόν, Μπάμπη, αυτό το μουσικό χαλί μεταξίδευσε και εμένα. Ναι. Εδώ μεταξύ εγώ ανεβάζω την οδρανεναλίνη μου, mm-hmm, ανεβάζω τη σεροτονίνη μου, ανεβάζω γενικά όλες τις ορμόνες αυτές τις καλές που mm-hmm σου δίνουν θετική ενέργεια, mm-hmm, γιατί φεύγω για Τζαμάικα. Έτσι. Και το Μούνα Μπομπ, κάθε μέρα που περνάει είμαι και πιο κοντά στην Καραϊβική. Να τα όνειρα, να τα όνειρα, θα βγουν αληθινά. Πού είναι η παρέα σου που είχες πριν?
Εντάξει, ζευγάρι, είναι ο Καόλ και η Καόλενα. Ναι. Του άφησα, πήγανε σπίτι. Εντάξει, στου δύο τρίτο δεν χωράει, μην κάνουμε. Τι λες, εμείς το έχουμε τραγουδήσει αυτό, σου λέω. Μα το είπα στα παιδιά, λέω πριν πάρω τηλέφωνο, του λέω στον Πάπη, λέω που θα πείτε καλημέρα. Έχει τραγουδήσει το Είσαι Μωρό μου για μια συνεργασία. Σωστά τρία. Ναι, να τα λέμε κι αυτά. Δεν κάνουμε τέτοια, μου λέει, γιατί στου δύο τρίτο δεν χωράει. Μα χαλάνε τα τραγούδια, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο και στου επόμενου. Περίμενε, δεν τελείωσα. Όχι, λέω γενικά στη ζωή. Όχι, σήμερα σ' αφήνω. Σήμερα σ' αφήνω. Ναι, λίγο να πω γιατί τα έχω μαζεμένα. Έτσι, για πες τα. Κοίταξε να δεις, ρε φίλε. Η Ακρόπολη και γενικά ο Λευκός Πύργος. Γενικά όλα τα κτηροθέατα μιας πόλης. Ναι. Πρέπει να ξέρεις από πού θα τα βλέπεις, γιατί υπάρχουν σημεία στην πόλη που τα βλέπεις όλα και τα βλέπεις από μια τέτοια απόσταση που τα βλέπεις, ας πούμε, αυτό που λέμε πανοραμικά. Εγώ όλα τα βλέπω σκοτεινά και μπερδεμένα. Όχι, Μπάμπη, δεν πρέπει. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα σημείο που θα πας να δεις Λευκό Πύργο, θα δεις Κάστρα, θα δεις Γεντικουλέ, θα δεις Επταπύργιο, θα δεις όλη την ιστορία. Ποιο σημείο είναι αυτό? Είναι στην Αριστοτέλους, ναι. Στα αρχαία που λέμε, ναι. Έτσι, uh-huh. πάνω την ψηλά την πλατεία που ξεκινούσε παλιά το 72 για πήγαινε Μηχανιώνα. Ναι, εκεί, ναι. Γιατί εγώ έπαιρνα το 72 και πήγαινα στη Γεωργική Σχολή, ήμουν Αγιοπόνος, καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά πολλές φορές έπαιρνα το 72 και πήγαινα στο Μπουτρούμι, δεν πήγαινα στη Γεωργική έτσι. Σχολή. Και στο Κίνγκι Μπαμπολίνα. Ναι, γίναμε, Μπουτρούμι γίναμε. Ναι. Τέλος πάντων. Άλιστα. Θέλω να σου πω, υπάρχει σημείο που τα βλέπεις όλα. Το Ground Zero, ναι. Υπάρχει ένα σημείο που εσύ τώρα μπορεί να διαλέξεις ότι θες να δεις Λευκό Πύργο, θες να δεις Πύργο τότε, θες να δεις... Έχω μάτια και βλέπω σαν θέλω να δω. Αυτό, φίλε, είσαι πολύ καλό. Τι να κάνεις. Εγώ τώρα, ας πούμε, έχω βρει ένα σημείο στην Αθήνα που βλέπω, άκου να δεις τώρα τι βλέπω, έτσι. Βλέπω Ακρόπολη, βλέπω Λυκαβητό, τον Αηγιώργη το Κλισάκι, βλέπω, κάτσε να δεις τι βλέπω το βουνό. Κάτσε τώρα για να μην μπερδέψω τα βουνά, γιατί εδώ τα βουνά της Αθήνας είναι λίγο περίεργα. Όλα η Αθήνα τα πήρε και τα βουνά, μας τα πήρε. Βλέπω Πεντέλη, ναι. Βλέπω Πάρνιζα. Τους Έλληνες τους βλέπεις, Πεντέλη στο δάνδι. Κάτσε, και βλέπω και το αστεροσκοπείο. Αστράκια βλέπεις. Βλέπω Τζαμάικα and the moon above. Και το moon θα είναι σίγουρα above. Έτσι, τσάω. Έτσι, κυρίες και κύριοι. Μέσα τα μάτια του Λευτέρη ταξιδέψαμε σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Και ως ο νουπον στο λεκανοπέδιο της Καραϊβικής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλάω. Τι γίνεται? Καλά, εσείς τι κάνετε στην Ελλάδα? Χαμό. Πάτε καλά. Ετοιμαζόμαστε για τριήμερο. Δυνατό. Καλά. Θα πετάξουμε αετό. Η Ελλάδα τα για αυτά. Η Ελλάδα... Ποτέ δεν πεθαίνει. Όχι. Στην Ελλάδα το έξτρα πόγι σε όλο τον κόσμο είναι... Ο Μεζές και η παρέα, αλλά έχεις καλή παρέα. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν πειράζει. Γιατί μόνο η Μεζέ και παρέα θέλαμε. Τώρα ο Τσίπρος άμα δώσει κανένα εικοσάρικο ακόμη, θα ψηφίσει την πάλι και το ίδιο είναι. Δεν πειράζει. Καλά περνάτε, μωρέ. Καλά περνάτε. Γιατί, τι έχουμε να χάσουμε, σάμα της. Αυτό ακριβώς. Τι. Άλλα νέα, ησυχία, ήρεμα, όλοι κερδάνε και όλοι χαμογελάνε. Καλά, κοίταξε, ακόμη ευτυχώς έχουμε τους... Εγώ δεν έχω τώρα, γιατί εγώ λείπω από την Ελλάδα. Μια... Μπήκα τώρα στα 50 χρόνια και 3 μήνες. Ιωβιλέο, λοιπόν, ναι. Το γιουβιλέο μου δεν έχω ακόμη. Στα 60 μα πάω θα έχω γιουβιλέο. Ναι. Λοιπόν. Αλλά ούτε και αγόρασα την Ελβετικιά την επικότητα. Γιατί? Τι να την κάνω. Θα πληρώσω για να γίνω Ελβετός. Γιατί όχι. Τι έχεις να... Σοβαρά μιλάς. Σιγά. Ξέρεις πόσα λεφτά θέλω για να γίνω εγώ και η γυναίκα μαζί. 6.000 φράγκα. Άμα θέλει λεφτά, ναι, αλλά μετά. Ζωάρα. Τι μετά.
Τι. Και τώρα ποιος με κουνάει. Σωστό και αυτό. Άμα με... από... κοίταξε, εδώ στην Ελβετία. Εχθές κάποιος που είπε, που ξέρει τι λεφτά παίρνουμε και άμα να έρθουμε να τα φάμε, τα λεφτά μας τα φάμε. Δεν τα τρώτε όμως. Ναι. Λοιπόν, τα, όχι, τα τρώμε γιατί εδώ, άμα όταν λέω εγώ τον Νίκιο, ένα τριάρι έχει 1800 φράγκα ελβετικά τον Νίκιο, να το μας πιστεύετε κιόλας. Έχει τον Νίκιο εκεί και στις Σέρες έχει το Μενίκιο. Το ξέρεις το όρος. Το Μενίκιο. Δεν υπάρχει ο, Μενίκιο. Ο Μπόσδαγας. Ο Μπόσδαγας. Είδες. Λέει, τον Μπόσδαγας δεν είναι στα Σέρας. Στα Σέρας είναι ο Μπόσδαγας. Πού είναι, δίπλα στο χωριό μου είναι, αυτό βλέπω κάθε μέρα. Μήπως είναι, ναι. Μήπως άλλο κανένα. Όχι. Που φτιάχνουν τα σκύλια εκεί πάνω. Όχι, 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 ο Μπόσδαγας είναι εκεί στα Σέρας, Σέρας δράμα είναι, στα σύνορα. Το όρος με νίκιο. Εμείς έχουμε το... Η Σερέ έχουμε το Γιαλιάβρε. Λαλιάς είναι αλλού, αλλού. Έχουμε και εμείς βουνά. Δεν έχει μόνο η Αθήνα την Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Λυκαβητό και τα. Αυτά που βλέπει ο Λευτέρης. Έχουμε πολλά. Μάλιστα. Ο Λευτέρης, μόνο, με συγχωρείς, αλλά μόνο Ούρδης μιλάει. Ναι, δεν θέλω τέτοια. Όχι, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Γιατί... Δεν θέλω χαρακτηρισμούς για τους ακροάτες. Περίμενε, χτες μου είπε ότι... Εντάξει, τώρα κάνω... Εγώ... Στην οικογένεια λέγονται αυτά, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Θα πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Κοίταξε, ναι. Με συγχωρείς μπάμπη, όταν φτιάχνουμε... Καλαμπούρι. Να καταλαβαίνω ότι φτιάχνουμε πλάκα. Ναι. Αλλά όταν είναι σοβαρά, όταν λέμε μια κουβέντα... Εντάξει. Να μιλάμε σοβαρά. Εντάξει. Δεν με λες, καθαρά Δευτέρα έχει εκεί τώρα ή όχι. Όχι. Αχ, ούτε τα ραμά, ούτε τίποτα. Δουλεύουν αυτοί. Δουλεύουν, τι να κάνουμε. Έχουμε... Είπαμε, η Ελλάδα έχει έξτρα. Έξτρα. Εδώ... Αργίες δεν έχει η Ελλάδα όμως. Εδώ θα τα πίνεις ξηροσφύρι. Ναι, ναι. Μάλιστα, έγινε. Όχι, δεν έγινε, περίμενε. Τι. Λοιπόν. Ναι. Θέλω να πω και τον... Βεβαίως. Το Δημήτρη Σταυρούπολη, το... Φούρναρι. Το φουρνάρι μας. Φουρνάρι, ναι. Γιατί είσαι Κεριανός, γι' αυτό. Το τονίζεις εκεί. Ναι. Φουρνάρις, δεν είναι. Ναι, βέβαια. Δεν είπε ότι είναι φουρνάρις. Κάτι. Λοιπόν, το ωραίο ξέρεις τι είναι. Όταν τάζει κάποιος, όπως κάποιοι που παρήγγειλαν πίτες και τέτοια, και πληρώνουν τόσα την πίτα και δεξιοτέλος, πάντα δεν ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Όταν τάζει τον άλλον, δεν πειράζει με το τάξιμο, με το δώσιμο πειράζει, γιατί άμα τάζεις, καμιά φορά δεν δίνεις. Κατάλαβες τι έτσι, μέση. Κατάλαβα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ύστερα, ναι. Για να καταλάβεις το ψωμί, ποιος κατάλαβε. Αν είναι καλό, ναι. Θα κάνεις μια σαλάτα... Με μπόλικο λάδι. Ναι. Τη χωριάτικη με μπόλικο λάδι. Στην παπάρα φαίνεται. Ναι. Θα πάρεις τη φέτα που λες από το φούρνο του Δημήτρη εκεί πέρα, ναι. Και την αμολύεις μέσα και μετά να φας τη μπριζόλα. Έτσι. Να δεις την πράγμα γίνει. Ωχ ρε μάγκα μου. Λοιπόν, χαιρετάω πέντες την Ελλάδα. Ωχ, μας άνοιξε την όρεξη. Και στην Ελλάδα. Κοντεύουνε. Πού θα πάει. Πού θα πάει. Ερχόμαστε. Τσάω, τσάω, τσάω. Άντε γεια. Πω, τώρα πίνασα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα Μπάμπη, ξέχασα να πω κάτι. Βεβαίως. Θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μου στους Άραβες από το Ντουμπάι, οι οποίοι έχουν αγοράσει την Paris Saint-Germain. Έτσι, ναι. Σε 1-3, αν δεν κάνω λάθος, από τη Manchester United. Ναι, 1-3 και άλλος, ακόμη ένας αποκλεισμός για την Paris των εκατομμυρίων. Paris είναι μονίμος loser, αυτή η ομάδα... Αυτή η ομάδα μόνο από το όνομα Paris Saint-Germain, το Saint-Germain, το έχει χαλάσει όλο το όνομα της ομάδας. Καλύτερα ήταν σκέτο Paris. Αλλά επειδή δεν είναι σκέτο Paris, γι' αυτό τα παθαίνει αυτά που παθαίνει. Έτσι. Και η Marseille, ο Ολυμπιακός της Μασσαλίας, σύντομα θα είναι πρωταθλητής στη Γαλλία. Με την ταμπέλα πάνω loser, η Paris Saint-Germain θα έπρεπε να πάρει επίτιμο προπονητή τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Στάνταρ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Έτσι Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, φιλιά. Αλεόμ. Τσάω. Αλεόμ.
2-31-02-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται στη σελίδουλα μας και μας ανταμώνετε. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Πολυδεύκη που μας στέλνει τις καλημέρες. Τώρα τι να πω, ο Κάστορ που είναι, πώς θα του το έχουν πει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Δεν ξέρω αν το έχει πει κανένας. Ναι. Με ταμπέλα πάνω loser. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Εντάξει. Paris Saint-Germain με ταμπέλα, ή δεν μπορεί Saint-Germain. Να πω κι εγώ έτσι να κάνω ένα εύθυμο. Φοβερό μπάνο. Καλά, αυτό που είπες τώρα. Που τα έχω σκεφτεί, ρε παιδί μου. Συγχαρητήρια. Τι λέει, πού είσαι χαμένος? Πού να είμαι, μωρέ, να. Κάνεις παιδί, μετά χάνεις. Χάνεις από τα ραδιόφωνα. Μην κάνετε παιδιά, ρε, άμα είναι να μην βγαίνετε στις γραμμές. Χάνουμε ακροματικότητα. Πάτε, ναι, ναι. Άστε να πάμε. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε, τι ήταν αυτό? Πιο απ' όλα. Την Παρίσι Σεν-Ζερμέν, τι να πούμε, για τον ΠΑΟΚ να πούμε. Για τον ΠΑΟΚ δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Δεν γίνεται δουλίτσα. Αυτή η εβδομάδα. Με λέει ο άλλος σε ένα μάτς που κερδίζαν, μου λέει εντάξει, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει, δεν μπορούμε, λέει, γκρίνια, λέει, δεν έχει τίποτα. Τι να κάτσουμε. Να πάρουμε τηλέφωνο στα ράδια. Είναι σαν να έχουμε τώρα εκπομπή 7-8 Αυγούστου. Α, όχι, ναι, και έχει παιχνίδια, ούτε καν. Και είναι καλά 7-8 Αυγούστου. Κάτι 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου. Ναι, χωρίς Μουντιάλ, χωρίς τίποτα. Θα ξεκινήσουμε, μπαμ. Εντάξει, θα λέμε για Eurovision τώρα. Eurovision και καλή πάσα μου έδωσες. Βγήκε χθες και το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί αναθέτουνε. Για να μην γίνεται τώρα διαγωνισμός, για να μην έχουμε ντράβαλα. Μας χαλάνε όλο μας το είναι. Είναι η αλήθεια. Γιατί. Αυτή είναι η πεμπτουσία, ο διαγωνισμός και οι ίντριγκες και οι κόντρες. Θέλετε να μην τα ξεχάσουμε εμείς που βγαίνανε και λέγανε ότι το τραγούδι είναι κλεμμένο, όχι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δίνουν απευθείας ανάθεση. Επί ΣΥΡΙΖΑ γίνονται αυτά. Ανάθεση. Κανονικά πρέπει να υπάρχει διαγωνισμός, πλειοδοσία. Καθαρές δουλειές. Διαφάνεια. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι. Περίμενε. Βγήκε το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει ή βγήκαν, δεν ήταν να βγουν πέντε τραγούδια? Όχι. Ένα τραγούδι είναι και κυκλοφόρησε χθες. Θα το μεταδώσω τώρα που θα πάμε για διαλυματάκι στις 7.30. Κατερίνα Ντούσκα η εκπρόσωπός μας και είναι αρκετά ποιοτικό. Μπορώ να πω. Δεν θέλει ποιοτικό. Δεν θέλει. Υπάρχει μια στροφή της Eurovision τα τελευταία χρόνια προς την ποιότητα, αλλά δεν καταλαβαίνουν πέρυσι. Ποιότητα είναι σχετική. Αλλά εμείς θέλουμε αυτό το αλέγκρο. Είδαμε η Φουρέιρα πήγε να το σηκώσει και σφαγιάστηκε. Σφαγιάστηκε. Έτσι, τα πήραν εκεί τα κέντρα των αποφάσεων του Ισραήλ. Πήρε το διαγωνισμό. Να τα λέμε και αυτά. Θα ασχοληθούμε σε λίγο και με το βόλε. Έχουμε και τέτοια. Αλλά δεν γίνεται έτσι δουλίτσα. Κερδάει ο Πάο, κερδάει ο Άρης, τίποτα. Κανένα ενδιαφέρον στις ακρομάτες. Στο μάτι με τον Πανιόνιο λέει. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Λέω, ηρέμησε, ρε. Μέχρι πέρυσι έτσι ήταν κάθε αγώνας. Τώρα σε έπιασε. Έτσι, ναι. Γι' αυτό λέμε τώρα, ας πούμε, χθες εγώ φαντασιωνόμουν και το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένα τέτοιο πέναλτι όπως δόθηκε χθες το παιχνίδι της Παρή με την United, να δινόταν εδώ, να δοθεί, ας πούμε, σε ένα ΠΑΟ ΚΑΕΚ ημιτελικό. Με βάρ. Και, να, ναι, και με βάρ μαζί, και με βάρ. Λακέτο βαρ, τώρα που το έλεπα, δεν πάει εκεί, κοιτάζει μια ώρα. Ναι, χάνεις όλη την πεμπτουσία του παιχνιδιού. Βέβαια, κοίταξα, δεν υπήρχε βάρ, δεν τότε το πέναλτι. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Εντάξει. Βλέπουμε να αρχίζουν να βρίζουν και το βαρ. Μετά πρέπει, εδώ καλά στο γήπεδο, δεν ξέρεις ποιος παίζει διαιτητής. Ή μάλλον το διαιτητή, λίγο τον ξέρεις, τους επόπτες, ποτέ δεν τους έμαθες. Και όλοι φωνάζουν επόπτη. Από αυτό. Ναι, το σημαίακι σου. Ναι, αλλά επόπτη ή τέταρτε. Έχει ακουστεί, ας πούμε, το κορυφαίο το άντε από αυτό σου τέταρτε. Και Λάιτσμαν. Τώρα θα πρέπει να μαθαίνεις και ποιοι χειρίζονται το βαρ. Αλλά να πηγαίνεις με ένα ολόκληρο. Τι να σου πω. Παρουσιολόγιο. Να ξέρεις τι όλο παράγει αυτό. Ποιο να βρίσεις. Πολλά βάζεις μέσα στην εξίσωση του πινιλικίου. Μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω. Κουρασμένος ο κόσμος από τις εξελίξεις τουλάχιστον στο αθλητικό πεδίο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο ποδοσφαιρικό. Δεν έχει αμάν και τι με το τι να ασχοληθεί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ανέφερες με νίκη ο όρος. Βεβαίως.
Ανέφερε 15 Ιουλίου. Ναι, τι σχέση έχει αυτό. Κατά λάθος το 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου είμαι γεννημένος και στο μενίκιο όρος έχω περάσει από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Είδες, ξέρω τα πάντα για τους ακροατές, να πούμε. Ξέρω... Όταν λέμε είναι δουλεμένη, εκπομπή είναι δουλεμένη. Βέβαια, υπάρχει. Υπάρχει αναφορά για το κάθε τι προσωπικό σε επίπεδο που νομίζω ότι σας παρακολουθώ, ότι είμαι της ΕΥΠ, ο υπερκοριός. Κάθε τέλος καλοκαιριού, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, διοργανώνεται ένα απίστευτο τριήμερο πάνω στο μενίκιο. Αλήθεια, αμάν. Ναι, τα λεγόμενα μενίκια βέβαια. Δεν το ξέρω, για... ωραία, θα το έχω στο μυαλό μου για φετό. Κάποια στιγμή άμα θέλεις να το μιλήσουμε αυτό, επειδή ανεβαίνουν πολλές μπάντες επάνω και παίζουν. Εντάξει, ναι, το μιλάμε τώρα, παίζουν. Κλείσε μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Η πιο top χρονιά ας πούμε, που θυμάμαι εγώ ήταν όταν ανέβηκε ο Διογέννης Δασκάλου. Ναι, ναι. Παίξανε μια χρονιά επάνω και είχαν μείνει... Έχει τεχνητή λίμνη επάνω. Την ξέρω, την έχω δει, θέλω να την επισκεφτώ. Ναι, 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 ναι. Το κάνουν τα παιδιά επάνω από το χωριό, ας πούμε, το οργανώνουν, το κάνουν καταστηνοτικό τριήμερο. Έτσι. Ωραία, φέρε με σε επαφή. Πώς έφερα εγώ την Κατερίνα σε επαφή με το Φούρναρη, τώρα να γίνει. Εντάξει, ναι, έγινε. Είναι καταπληκτικό, έχω περάσει απίστευτες στιγμές εκεί πέρα. Είναι... Σούπερ. Και τα παιδιά είναι έμπειρα από βουνά. Ωραία. Ξέρουν επάνω. Εμείς είμαστε έμπειρα από κοψίδια. Στα βουλά. Ναι, αυτό ο συνδυασμός γίνεται. Στο τέλος εκεί γίνεται το πάντρεμα, να πούμε. Αυτό θέλουμε. Και μια παρατεταμένη Ελλάδα. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Γι' αυτά ζούμε. Σε ένα καταπληκτικό τρίμερο. Να σε καλά, φιλιά. Καλό διάλειμμα, γεια. Τσάω, τσάω, τσάω. Κλείσαμε και τη δουλίτσα. Για πάρτε εδώ να μας κλείσετε το καλοκαίρι, γιατί υπάρχει ιερός σκοπός. Πρέπει να κρατήσουμε το Σταύρο τον Μπουζουξή μας στη Θεσσαλονίκη, να μην το στείλουμε στα νησιά και να κάνουμε όσο περισσότερο γίνεται live. Στείλτε μας δουλειές για να κρατήσουμε. Keep, keep. Μπατμανίδης alive. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου, παιχταρά μου. Καλημέρα, πώς πάτε, τώρα ξύπνησα και εγώ. Τι έγινε, πολύ αργά. Τι ζωάρα έκανες πάλι. Νέα σκήτη. Νέα σκήτη, μάλιστα. Τι κάνετε, το τριήμερο κανονικά έχει νηστεία κανονικά ο Δευτέρα. Ναι, κανονικά έχει νηστεία, αλλά σε σένα την ξεκινήσαν την νηστεία από πολύ νωρίς. Χθες έφαγες τελικά. Χθες είχαμε ψηφία την Τετάρτη. Τι είχε? Ψηφία, ψάρι. Ψηφί, τι λες ρε παιχά. Άντε γεια, τι ξηφία ρε, ξηφία δεν έχω φάει να πούμε. Το προλάβαμε για να μην χάσουμε το ταχύπλο, το προλάβαμε. Το προλάβατε, φάγατε ξηφία ρε πρωί πρωί. Φάγαμε χόρτα, είχαμε πατάτες φούρνου, ναι. Γλυκό. Τι γλυκό? Σαν με κανέλα, δεν θυμάμαι, τα κρέμα μέσα. Κρέμ μπουρλέ. Δεν το πρώτη φορά το τρώω, δεν το θυμάμαι, με σιροπάκι. Με σιροπάκι, μέσα. Καλό, καλό. Πάρα πολύ νόστιμο. Δύο ψηφία έφαγα, μόλικες πατάτες και γενικά. Ωρε φίλε, είδες τελικά που ανησυχούσες ότι δεν σας ταΐζουν, δεν σας ταΐζουν, μια χαρά το προλάβες. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Ναι βεβαίως δόξα τω Θεώ, είναι τέτοια ζωάρα. Δευτέρα, ναι. Ναι, Δευτέρα να ξέρετε, κανονικά δεν τρώνε λάδι, είναι νησία, κανονικά. Κανονικά, αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση φέτος. Φέτος φάτε, εγώ δεν είμαι Θεός να σας κρίνω, ο Θεός να μας κρίνει. Έτσι ακριβώς, κανονίστε την πορεία σας, φάτε. Τι κάνετε, πήρε ο Λευτέρης τηλέφωνο? Πήρε. Μάλιστα, σήμερα τι έχει το μενού, Σήμερα το μενού δεν έχει τίποτα, χθες το βράδυ μου δώσανε τρεις πανακόπιτες. Ναι. Είχε τρεις καφέδες ελληνικούς. Ναι. Τώρα το πρωί πάω Ιδύρων. Και τι έχει εκεί? Ιδύρων έχει καλό φαγητό, δεν ξέρω τι φαγητό. Πρέπει να ρωτήσω τον πατέρα Νίφο, το γνωστό μου εκεί. Ναι, ωραία, τα βίσματα, μάλιστα. Πει κανένα τον πατέρα Σκαρμούτσο να ρωτήσω, ναι. Ποιοι είσαστε σήμερα εκεί? Μόνος μου είμαι, αλλά εντάξει, έχω συντροφιά εδώ τους ακροατάς. Ήρθες και εσύ και δέσαμε. Δεν έχει, τελειώσαν οι κοπέλες, τελειώσαν, μπακούρια μείναμε. Πρέπει να παντρευτείς κι εσύ. Κάποια στιγμή. Απλά ήθελα να πω, Δευτέρα με πήρε χτες τηλέφωνο, μου έλεγε κάτι να σας πω, να το ξέχασα. Εντάξει, αύριο έχουμε πάρτι εδώ μας και, να πάρεις τηλέφωνο να χορέψουμε τέτοια λαμπόγκο. Αύριο έχετε πάρτι? Ναι. Να μου στείλει ένα πενιντάρικο τώρα. Εντάξει, έγινε, τσάω, βέβαια. Πώς θα πας έτσι να πούμε με celebrities, πρέπει το κάτι της να τους συνδράμεις. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδί. Καλώς το να.
Τίποτα, λύθηκε η ανησυχία μου. Ναι. Δηλαδή, πριν πάρω έτοιμα τηλέφωνο, πήρε ο Πάφη τηλέφωνο. Εντάξει. Ήσουν έτοιμο να ρωτήσει πού είναι, φαντάζομαι. Και για το Λευτέρη θα ρωτούσα. Ναι. Και καταρχήν χαιρετισμό στην αγάπη μου, δεν ξέρω αν πήρε τηλέφωνο. Δεν πήρε. Κάνει αποχή, προετοιμάζεται για την αυριανή καταιγιστική του εμφάνιση εδώ στο Λόγο Επειδή. Αυτή ήταν πληροφορία τελικά, κάτι όχι ότι θα παίξει το κομμάτι της Γιώργου. Θα έρθει ο Φωτιάδης αύριο, εντάξει. Ναι, αυτό. Έχουμε μας και πάρτι αύριο. Ντυμένος θα έρθει. Αύριο ντυμένος. Ναι, ναι, ναι. Πήρα να ρωτήσω γιατί χάθηκα. Σου λέω κάτι. Ναι. Τσαλακώθηκα τον τελευταίο καιρό, δεν είμαι καλά και τσαλακώθηκα. Τι έχεις εδώ, να σε βοηθήσουμε. Τσαλακώθηκα τελείως, δεν μπορώ. Τσαλακώνω τον εαυτό μου τον τελευταίο καιρό. Έτσι. Όλη η παγίδα, να ξέρεις, το μενού τώρα που το παπάδι ήταν οι πατάτες φούρνου, να το ξέρεις. Όλη η παγίδα. Για να γεμίσει το στομάχι, για να μην φας πολύ ψηφία. Εντάξει, φάγαν τον ψηφιάκο του τέτοιου. Είπαν αυτέ, σου λέει την αλλοξηφία, πλακώνονται στην πατάτα φούρνου, ξέρεις τι παγίδα είναι. Ναι. Και έγινε πανικός. Έγινε πανικός εκεί πέρα. Το γλυκό δεν κατάλαβα τι είναι. Το γλυκό πρέπει να είναι από αυτές τις, ξέρεις, αραβοσίτου, αυτές τις κρεμούλες αραβοσίτου του γιώτους, όχι τις παιδικές, τις άλλες που κάνουν. Ναι. Πόσο λένε, πώς λέγεται αυτό, έλα μωρέ. Κρέμα, δεν ήταν ριζόγαλο, όχι. Όχι ριζόγαλο, αυτό σε στήλα αραβοσίτου του γιώτης που είναι. Εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Φούρναρης που έχει πάει μωρή Γρηγορίου και ξέρει ότι είναι εκλέρ. Αυτό που μας περιέγραψε ο φίλος μας ο Πάφη. Πρέπει να φύγαν πολύ μπροστά τότε. Εγώ είχα παλιά στο Άγιο Όρος, δηλαδή έχουν ξεφύγει. Έτσι, αυτό είναι. Τώρα που μου λες, αυτό είναι. Και η Βίρονος είναι σαν μαγαζί του παρουσιάζου Πάφη. Δηλαδή ότι είναι στάνταρ καλό το φαγητό. Κατάλαβε. Σαν είναι στάνταρ, είναι η Βίρονος. Αστέρια Μπισελέν και τέτοια. Μπράβο, έχει δύο αστεράκια πρέπει να έχει η Βίρονος. Από ό,τι έχω καταλάβει. Και προχθές είδα, ξαφνικά ανοίγω το πρωί, είδα κάποιες εντάσεις. Δεν θέλω εντάσεις. Όχι, δεν έχει τέτοια. Είδα κάποιες εντάσεις, δεν μας χρειάζονται. Και αν μπορέσεις, επειδή κλείνεις τώρα, αν όχι Eurovision, Eurovision προτιμώ κανένα Περπινιάδη, ξέρεις, δηλαδή εντάξει. Από Eurovision. Εντάξει, θα βάλουμε Περπινιάδη για αποχώρηση και λίγο Eurovision το κομμάτι. Για καμιά προτίμηση Περπινιάδη. Ή από το φίλο μαζί, γιατί δεν παίρνει το φιλαράκι από Βέρεια. Πήρε. Τα χάσες. Έχουμε κάνει εδώ δυναμικότατο το comeback. Ναι. Α, εντάξει, μένω ήσυχος. Όλοι πίσω, όλοι επιστρέψαμε. Βαδίζουμε προ σωστή σειρά, γιατί πήγε να ξεφύγει. Εν τω μεταξύ, δεν σα μπορώ Δευτέρες μετά από τέρμι να ξέρει. Κλείνω ραδιόφωνο. Καλά κάνει, και εγώ δεν με μπορώ. Λοιπόν, θα τα πούμε. Φιλιά. Τσαο. Για να δούμε, γραμμούλα μα περίμενε. Καλημέρα. Δεν μα περίμενε. Τι να βάλουμε από Περπινιάδη τώρα, ε. Για να δούμε. Γρήγορα στη γραμμούλα για να πάμε για διάλειμμα. Καλημέρα. Και ο Περπινιάδης Μιχάλης. Ναι, έτσι. Όσον αφορά, επειδή έχω πάει Άγιορος και ξέρω, εκεί τον έχουνε το ξηφία για πρωί μεσημεριανό, αφού... Αφού πρωί τον τρώνε, ναι. Ναι, αφού το μαχαίρι εκεί του ξηφία το έχουνε για τον γλυφίδα, δηλαδή. Όσον αφορά αυτό με την καντέλα, είναι σίγουρα Σιμιβελένιος Χαλβάς, ο οποίος είναι νηστίσιμος. Μάλιστα, εδώ μας είπε κάτι σαν κρέμα ήταν αυτό. Γι' αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Τέλος πάντων, αύριο θα μάθουμε τα σπουδαία. Τα είχε θολώσει και από τον πολλό ξηφία, ό,τι έβλεπε μπροστά του. Έβλεπε μαλακούρα, τις κρέμες έτσι τις λένε. Μάλιστα. Ότι είναι μαλακό, όσοι δεν έχουν δόντια, μαλακούρα το λένε. Μάλιστα, μαλακούρα είναι και η εκπομπή μας σίγουρα. Όχι, είναι μεγάλη. Κατσαμάρες που λέγανε οι ταξιτζίδες που ήσουν μέσα. Λοιπόν, Βαγγέλη Περπινιάδη, να μου να το σεντονάκι, επέλεξα λόγω επειδή Champions League, γι' αυτό. Μιας και δεν μιλάμε για αθλητικά καθόλου. Λοιπόν, πάμε για διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Τσάω, Top Gun. Το είναι, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει τον εφετινό διαγωνισμό της Eurovision. Κατερίνα Ντούσκα, Better Love. Όπε ποιοτική θα έλεγα. Αλλάζουν τα κόσια. Στον διαγωνισμό θα έρθει και η στιγμή που θα κάνουμε και την μεγάλη μας ανάλυση, την γεωπολιτική, όπως πραγματοποιούμε κάθε χρονιά. Λόγω επειδή στους εθέρες της πόλεως για λιγουλάκι ακόμη στο τελευταίο περίπου μισάωράκι μας FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 2310287 και 3 οκτάρια. Και λόγω επειδή στο ίντερνετάκι μας, στη σελιδούλα μας και εκεί ανταμονόμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Το βίντεο πολύ εικαστικό. Βέβαια.
Λοιπόν, τώρα εγώ είμαι πιο μαϊντανός από μαϊντανός σήμερα. Δεν με φτάνει αύριο που θα κάθε μέρα κάποιος παίρνει αυτόν τον ρόλο. Πέρασα Λευτέρηδες, πέρασα Μιχάλης. Αλλά επειδή δεν αφήνω να πέσει κάτι, διότι έγινε λάθος τώρα. Προηγουμένως, ο τέτοιος ο Περπινιάδης, όχι Μιχάλης, ο Μενιδιάτης Μιχάλης. Γιατί ξεκινάει προπόνηση σήμερα με τους Μιχάληδες και πριν κλείσεις θα βάλεις από τα πλέον ροκ κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου Μιχάλη Ρακιτζή, δικό σου για πάντα. Ξεκινάει τεράστιο. Με τα τύπανα και ρίχνει μετά και το σολάρισμα της κιθάρης. Θα το βάλεις λίγο. Νόμιζα να μου πεις κανένα Μιχάλης Ρακιτζής ή Αγγίλαν. I wanna get away. Όχι. Και λόγω τσάγκαπο, λόγω τέτοιο. Έτσι. Το καλύτερο κομμάτι που έχουμε στείλει ποτέ. Εννοείται. Οι Άγγλοι όμως δώσανε το 12. Σε αυτό οι Άγγλοι είχαν δώσει το 12. Δεν το θυμάμαι. Επίσης ναι, σίγουρο. Επίσης... Και βγήκε ο ξαδερφός του που είχε μια εκπομπή τότε και το έλεγε και το ξανάλεγε και ξέρω εγώ και αυτοί που ξέρουν και αυτοί που δεν ξέρουν. Ναι, οι Άγγλοι που ξέρουν τι ξέρουν. Επίσης τώρα που είπες Eurovision έρχονται τον Οκτώβριο οι Λόρντι στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί που είχαν τραγουδήσει το Hard Rock. Αλληλούια. Φιλανδοί. Τα ζόμπι. Έτσι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Λοιπόν, φίλε μου Μπάμπη, μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα στο Champions League, έχω καταλάβει το εξής, ότι πλέον στο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον στην Ευρώπη, δεν πρέπει να είναι σίγουρος για τίποτα. Έτσι ακριβώς. Για τίποτα. Στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα ίσως έχει μια μικρή σιγουριά για τα παραπάνω. Λοιπόν, δεν περίμενε κανείς να κάνει αυτή την ανατροπή η United και με τις τόσες απουσίες που λέγαμε χθες. Χθες πήγα στο προπό, ας πούμε, για να βάλω το στοιχηματάκι μου. Να καταθέσεις και εσύ τον οβολό σου. Μπράβο. Φυσικά αυτά τα δύο τα πιάσα και τα δύο. Goal και over. Λοιπόν, αλλά ποιες στιγμή πένα στο προπό. Τι. Ρε φίλε μου. Οι διαιτητές πλέον και έξω δεν παίζουν μόνο για τις ομάδες, παίζουν και για το στοίχημα. Μάλιστα. Άμα καθίσεις να το καλοσκεφτείς, έχει μια δαβάση αυτή. Γιατί εγώ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, νομίζω το τρίτο γκολ του Άγιαξ, η μπάλα έχει βγει αράου. Και με το βάρα ακόμα δεν το είδαν. Ναι, το είδαν εκεί πέρα. Εγώ πως δεν ξέρω αν έγινε για το στοίχημα ή όχι. Εγώ το θεώρησα για το καλό του ποδοσφαίρου έπρεπε να μετρήσει αυτό το γκολ. Γιατί ήταν μια εντυπωσιακή φάση, ένα εντυπωσιακό γκολ, ήταν τόσο ωραία η εξέλιξή του. Ναι, ρε φίλε μου Μπαμπή, αλλά ήταν άκυρο, δηλαδή πάνω και αράος. Ναι. Δεν πρέπει να το δω τέτοιο, εντάξει. Το είδανε μέσω VAR, τώρα τι να κάνουμε, τώρα θα αρχίσουμε να αφισβητούμε και το VAR. Και το χθεσινό πέναλτι αφισβητείτε. Άλλοι λένε, είναι, άλλοι λένε, δεν είναι. Εντάξει, παιδί μου, ακόμα και το VAR ακόμα δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ όσο νομίζω. Δεν είναι η απόλυτη λύση, αλλά ένα παραπάνω θα το δώσει. Και κάτι τελευταίο που θέλω και να κλείσω. Εκεί ορίστηκε στο Ολυμπιακό Σάρι Σιδηρόπουλος. Σιδηρόπουλος, ναι. Βρες και δες πού μπορείς να το παίξεις, δεν ξέρω άμα τέτοιο, ότι θα υπάρχει πέναλτι στο παιχνίδι. Λες, παντού υπάρχει, το δίνει αυτή την επιλογή. Στο ΡΟΠΑΠ δεν το δίνει. Δεν το δίνει, όχι, στα ίντερνετ τέτοια τα δίνει. Βρες και παίξ το και όσο είναι... Θα σε ακούσω, θα το βομβαρδίσω. Ένα ευρώ. Σιδηρόπουλος τώρα, εντάξει, το ξέρουμε, Σιδηρόπουλος. Μάλιστα. Που έφεγε το κράξιμο της χρονιάς φέτος όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μην τα λέμε έτσι, δεν τα λέμε. Έτσι. Έγινε. Καλημέρα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Στράτο που μου γράφει: Μπάμπη, σκέφτομαι να σε επισκεφτώ μέσα στον Απρίλιο που θα κατέβω για 10 μερούλες. Τι θα βρω κλειδωμένα και εγώ την πόρτα. Θα τα έχουμε όλα διάπλα τα ανοιχτά. Όποτε θέλεις και όποτε επιθυμείς, 6 με 8 εφημερεύει το μαγαζί. Καλημερίζομαι και τον φίλο μας τον Αβραάμ που χαρακτηρίζει το κομμάτι που μεταδώσαμε τους γυροβίζω χασικλίδικο. Ή μήπως εννοούσε του Περπινιάδη, γιατί μπερδεύτηκα λίγο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα και εδώ μηδέν. Καλημέρα. Καλημέρα τα αγόρι μου. Πού σε παιχταρά μου, τι έγινε. Λοιπόν, γλυκό μου αγόρι, για το λόγο, επειδή έχω ένα ρεφερνάκι να σου πω τραγουδάκι. Ω, δυνατός. Στην οικοδομή δουλεύω για πάρτι σου. Στην οικοδομή
Τι καλοπόνο για πάρτι σου, στη δικοδομή, σιδερώνω για πάρτι σου, στη δικοδομή, ρίχνω μετά, στη δικοδομή, αγιο φράγκο πληρώνομαι. Σ' άρεσε. Εντάξει. Εντάξει, τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο. Θα το πεις και αύριο. Αύριο θα τα πούμε, μην μου ξεχάσεις την μπλούζα. Όχι, τι λες. Το αγόρι μου γλυκό. Εννοείται. Αυτό ήταν και για το Φιερόνο και το Δημητράκι. Μπήκα στο YouTube. Ναι. Έχω ανεβάσει ένα κομμάτι που έχεις κάνει live. Ναι. Live, το έχω βάλει και το πήρα και το έκανα δεφερνάκι. Έτσι. Στην οικοδομή. Ξαναπες το μία. Ξαναπες το μία. Κι άλλο. Στην οικοδομή για ρίχνω για πάρτι σου. Στην οικοδομή καλοπόνο για πάρτι σου. Στην οικοδομή σιδερώνω για πάρτι σου. Στην οικοδομή ρίχνω πολύ με το άτμος για πάρτι σου. Ω, τι είπες μεγάλε μας Μεράκλος. Πού να δει ο κόσμος και να ακούς τι θα γίνει αύριο. Αύριο, θα έρθω Μεξικάνος με τα φούρα μου, ο Σερίφης, θα σου δώσω και τον καφέρο του καπουλίστικο. Έτσι. Και θα καεί το λίπερο, ρε μου. Έτσι, αύριο. Σφαγή αύριο. Καλημέρα και αύριο το πρωί. Καλημέρα τον υπουργό μου. Έτσι, καλημέρα, καλημέρα, φιλιά. Τι να κάνω, Μιγάλης Φωτιάδης διασκεύασε Μπατμανίδη. Μετά από αυτή την καταιγιστική πραγματικά απόδοση, τι να πούμε εμείς. Μέρα νύχτα, νύχτα μέρα στην οικοδομή. Πάνω κάτω, κάτω πάνω, δίχως αντοχή. Κι όλα αυτά τα υπομένω για την υποδομή. Για να φτιάξω σπίτι, για σένα ναι μωρί. Γιατί, γιατί, αχ γιατί, γιατί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θα συμπληρώσω το φίλο το Φωτιάδη. Στην ταράτσα της οικοδομής, κορνάρω για πάρτι σου. Δεν βγήκε με την κόρνα πάρω ρε, δεν ξέρω το πρωί και κορνάριζε. Αύριο κόρνες εδώ. Πώς το λιτσάρανε ρε γάμο. Και κόρνες και κορνέδες μη σου πω. Και κορνέτα να τρώμε. Ή κορνέτα το όργανο. Θα φέρω την τουτούκα εγώ. Φέρτα την μεταλλική, την αμερικάνικη. Σφαγή αύριο, σφαγή. Και σφυράκι να χτυπάει ο πρόεδρος από την Εύρα. Θα μετράμε αντίστροφα. 22 ώρες μείνανε κυρίες και κύριοι. Για το τεράστιο λόγο επειδή της Παρασκευής. Όποιος θέλει. Όλοι εδώ, όλοι εδώ. Λέοντος Σοφού 18. Το πάρα πολύ πρωί. Κάτι άλλο, ρε. Ναι. Ήθελα να σου το πω τώρα που ήμουν βραστά εκεί για κάτι δηλώσεις. Ναι. Με δώσανε αντιτούκι που σχεδιά το Σεπτέμβριο ένα αφροπάκι και με φέρνει μπουκάλι κούμαρο ρε μάγκα, δεν είχα δοκιμάσει. Κούμαρο, κούμαρο, πάντα κούμαρο. Όχι άλλο ήταν αυτό. Για να κοινωνήσουμε λίγο έτσι να δοκιμάσει, πάει ζημιά. 21 ευρώ το λίτρο. Τι λες ρε, τι είναι αυτό να πω, 21 ευρώ. Σε Ντάνιελς, όχι φέτος, φέτος έχει τόσο, συνήθως έχει 15-16. Φέτος που δεν έβρεξε, δεν γίναν τα κούμαρα. 21 ευρώ ήθελε το να λίτρο. Τι λες ρε μάγκα. 21 ευρώ φέτος. Μάλιστα. 7 ευρώ έχει το κανονικό από τα τσίπουρα, από τα... Μαύρο τζόλι να πάρεις να πιεις δεν είναι τόσο ακριβό να πει. Ένα μεγάλο, αλλά με το έφερε δώρο το παλικάρος να πει. Αυτό θα πει χωριό και αυτό θα πει φιλία. Έγινε, φιλιά, τσάω, τσάω. Κι όταν το λιγνίζεις, οικοδομή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Δευτερολογείς. Εγώ, ναι, γιατί όλοι πήρα σήμερα. Σε μια στιγμή, ναι, εγώ σε πήραξε τώρα από δεύτερο λόγο. Σε μια στιγμή ο Λευτέρης μέρη της 7 δεν πήρε και λέω κοίτα να δεις, λέω, είναι ο μόνος που δεν θα δευτερολογήσει. Ο Λευτέρης σήμερα μίλησε λιγότερο από όλους. Ναι, πραγματικά. Φίλε, η διασκευή ναι, του Φωτιάδη, δεν υπάρχει. Να μου τη στείλει να τη βάλω ήχο κλήσεις. είναι καλύτερη από δικό στο τραγούδι. Προφανώς, εννοείται. Η διασκευή Μπατμανίδη δηλαδή είναι καλύτερη. Φίλε, σήμερα όλοι βολευτήκανε. Δες τώρα. Ναι. Ήσουν μεσάζοντας, με έκλεισες δουλειά 60 ευρώ ναι. Στην Κατερίνα. Ναι. Μετά μπαίνεις μεσάζοντας να έρθει να με δειγματίσει ο Φευγάτος. Ναι. Έφτιαξες και το Φευγάτο. Μετά έκλεισες live εσύ. Έκλεισα live εγώ. Δηλαδή ήρθε η ανάπτυξη, φίλε. Τελείωσε. Αυτά. Μπατμανίδης εδώ. Τελείωσε. Όλοι βολευτήκαμε. Έτσι. Διεκπαιρεώσεις υποθέσεων. Και ο Κυρμπάμπης. Και ο Κυρμπάμπης, εγώ τον είχα υποσχεθεί. Δεν τάξαμε, αυτός δεν έρχεται. Έτσι, έτσι. Και να έρθει και ο Δημήτρης από τη Βέρα να κάνει την τσουχνιδόπιτα, θα τα σβήσουμε όλα μετά. Και για άλλο πράγμα μεσάζοντας.
Ναι. Να βολευτούμε όλοι. Εκεί, ο καλύτερο. Στο νέο Πασόκ είμαστε εμείς. Εκπομπή Πασόκ. Διορίζουμε το πρόβλημα. Θα βάλει εκεί και, το, και από το 2 εκεί καμιά μπάντα που έχει εκεί σε σένα. Θα τον υποσχέσω. Κόκκινα χαλιά θα σα τρώσω. Έτσι, έγινε. Γεια, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν μου λες τι πάρτι έχει αύριο. Ε, στην εκπομπή, τι πάρτι. Α, στην εκπομπή. Ναι, ναι, τι νόμιζες. Κανα βραδινό. Στον δρόμο, τίποτα ψησίματα και τέτοια. Ναι, πράγματα. Όχι, εδώ στο πρωί. Πάρτι, πάρτι αποκριάτικο 6 ώρα το πρωί δεν έκανε κανείς. Θα είναι φωτιάδης. Ναι. Α, ωραία. Όποιος, και όποιος θέλει, όποιος περνάει από εδώ, θα τον τζακώσουμε να τον ανεβάσουμε στο στούντιο. Καλά. Έγινε. Αγχώθηκες, μην είναι καραψίσιμο. Όχι. Αυτά δίπλα στην Άρξ, στην εταιρεία. Δεν έχουμε εμείς εδώ στον Λίπερο. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Τέρμα η ύφηση, μπήκαμε στις αγορές, κλείνουμε δουλειές από εδώ, από εκεί σε φουρνάριδες. Τελειώσαμε. Θα βγάλουμε ομόλογο τώρα λόγω επειδή. Κανονικά, κανονικά. Δομημένο, δομημένο. Μην ξεχάσεις το Μιχάλη. Όχι, θα κλείσουμε έτσι. Δεν ξεχνάω. Και φως σου για πάντα. Έτσι, φιλιά. 2-3-4-0-2-8-7-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη εδώ με τους εθέρες της εκπομπής μας. Είμαστε τόσο ψηλά που δεν πέφτουμε με την καμία. Πέρα από το Champions League που είχαμε χθες το βραδάκι, να δώσουμε και ενημέρωση. Σήμερα το ξέρω, γιατί η φάση το 16, γιατί κάποιοι δεν το γνωρίζουν κιόλας στα του Europa League το από τις 8 παρα 5 μέχρι τις 12 το βράδυ. Τα πρώτα παιχνίδια στις 8 παρα 5 Zenit Ηρακλή, Zenit Αγίας Πετρούπολης, Villarreal, Dinamo Zagreb, Benfica, Ren Arsenal, Σεβίλη Σλάβια Πράγας, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Ίντερ και στις 10 Βαλένθια Κράσνονταρ, Νάπολη Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ και Τσέλσι Δυναμό Κιέβου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, συγγνώμη, είμαι ο Λευτέρης με άλλη φωνή. Θέλω λίγο να σου πω κάτι. Είμαι ο Λευτέρης αλλά με άλλη φωνή αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Να σου πω, μαζεμένο Μπάμπη, έχεις μαζεμένο σε CD τα κομματάκια σου? Ναι, τα έχω βέβαια, εννοείται, έχουμε βγάλει CD. Ναι, κυκλοφορεί, πώς να σου το εξηγήσω? Όχι, μόνο σε κανένα live μας, χέρι με χέρι. Δεν το, χέρι. Ναι, δεν είναι στα καταστήματα. Ωραία, ναι. Μπορούμε να το βρούμε, ας πούμε. Βέβαια, δηλαδή. Από μένα τον ίδιο. Εγώ είμαι ο πολιτής. Άρα, τελικά καλά είπε ο κύριος. Οι αγορές ανοίξαν. Τελειώσανε. Τις αγορές τελικά. Έτσι. Οι αγορές αγάλλονται. Οι αγορές αγάλλονται. Τελείωσε. Α, και με συγκίνησες, έρχονται οι Λόρδοι, παιδιά. Με συγκίνησες. Ναι, 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 ναι. Τον Οκτώβριο. Με συγκίνησες. Κερακιτζή, οπωσδήποτε το θέλουμε στο τέλος. Τώρα, τώρα. Μπαίνουν, φεύγουμε δυναμικά. Φιλιά. Έγινε, μπάμπι μου. Τσάω, τσάω, τσάω. Έτσι, και όταν το λυκνίζει. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη. Που λέει τους διαιτητές που έβαλαν στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος, τους σχολιάσατε? Δεν προλάβαμε τίποτα να πούμε σήμερα για ακόμη μια ημέρα. Έχουν, λέει, δεύτερο βοηθό. Έναν Μαμαντού. Δεν το κατάλαβα. Μάλλον από το πέρα τη φριτέζα του μέσου είναι. Τι ήθελες να μας πεις, φίλε μου Παναγιώτης, αν το βλέπεις? Εντάξει, εγώ το διάβασα, το μετέδωσα το μήνυμα. Και όποιος κατάλαβε, του Μπέζου, του Μπέζου. Άριστα με τα autocorrect. Είχε Μαμαντού. Εγώ θυμάμαι το Μαμαντού Ντιαρά. Δικό σου για πάντα, δικό σας για πάντα. Θα αποχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια ημέρα, για αυτό που βιώσαμε, στις πιο ωραίες μας στιγμές, παιδιά, ε. Εδώ στο Λίπερο 107,4 παραμένουμε τελευταίοι. Αν είναι αυτό να είσαι τελευταίος, είμαστε καλύτεροι και είμαστε πρώτοι. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστίτσο Τσατσαρό. Θα τις κρατήσεις στην τροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς ξανά αύριο το πάρα πολύ που είναι στις 6. Το πάρα πολύ πρωί. Ποιος ξέρει τι θα γίνει και αύριο. Ποιος ξέρει τι θα γίνει κάθε μέρα. Αυτή είναι η πιο καλύτερη στιγμή για εμάς. Το ότι δεν γνωρίζουμε τι θα μας επιφυλάξει κάθε εκπομπή. Στιγμές μοναδικές. Μην κλάψεις μόνο και δες. Φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάω.